Καλησπέρα σε όσους πήγαν για μπάνιο και δεν έκαναν. Καλησπέρα σε αυτούς που πιο έξυπνα έκατσαν στην πόλη και κάνανε μπάνιο από την βροχή. Και κάνανε μπάνιο σπιτάκι τους, μπανάκι μανάκι που λέει και ο Σάκης ο Μπουλάς. Και γενικότερα καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε αυτούς που επιστρέφουν από τη Χαλκιδική. Και όχι τους μόνο, λίγους. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο ούτως ή άλλως είναι, τώρα αρχίσουν και οι γάμοι, τα βαφτίσια και όλα αυτά. Όλοι καλεσμένοι κάπου είναι. It's wedding season. Άστα να πάνε να που πούμε. Που λένε και οι Αμερικάνοι. Κάποιοι χαλάνε Σαββατοκύριακο κόσμου να έτσι, έτσι. Έτσι, τα χαλάνε κάποιοι. Κάντε τους το χειμώνα που δεν έχουν όλους τίποτα. Όλους μαζί την ίδια μέρα γίνεται. Δηλαδή να θεσπιστεί, ξέρω εγώ, 10 με 20 Σεπτέμβρη, εκεί θα γίνονται όλοι γάμοι. Ναι, είναι όλοι γάμοι, τέλος. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν παντρεύεσαι. Ναι, φίλε, ναι, γιατί όχι. Γιατί ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Ναι, με αυτό λέω. Ή κάτω του στο χειμώνα. Που ούτως ή άλλως δεν έχουμε ανάγκη. Το χειμώνα δηλαδή, τη Σαββατοκύριακα. Δεν μπορούμε. Άσε τώρα εμείς εδώ πέρα που έχουμε στο Λίμπερο. Ο λαός έξω, εμείς είμαστε. Πηγαίνει αράχο, βεσέλια. Εμείς είμαστε μέλια. Τώρα. Ναι, εντάξει, να πούμε έτσι. Φτωχομπινέδε. Έτσι. Ο κόσμος γέννη έξω, ρε φίλε. Φτωχολογιά. Πάει στα σαλέ, πάει στα μαλλιά. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γεμάτα είναι τα σαλέ. Η αλήθεια είναι αυτό που λες. Και ο Σανέ που σκόραρε. Και ο Σανέ που σκόραρε. Και γενικότερα και ο Southgate, η νότια πύλη της χώρας, μια χαρά είναι. Καλησπέρα, ακούτε Λίμπερ 107 και 4. Εμείς είμαστε η εκπομπή Αλληλούια. Ο Μιχάλης Κωνστάδης Νικολαίδης, ο Βασίλης ο Καβαδίας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε εδώ και παρέα. Ξέρεις πώς λένε οι άλλοι. Στην αίθουσα σύνταξης ο Δημήτρης Δανακτής. Έτσι. Γιατί έχουμε και αίθουσα σύνταξης. Ό,τι προκύψει θα μας ενημερώσει. Και στο ρεπορτάζ το εξωτερικό Παύλος Ραπτόπουλος. Κανονικότατα έτσι. Όλα. Τα πάντα είμαστε όλα. Ενεργοί. Έχουμε εδώ πέρα το BBC, το BBC Radio έτσι. Και εμείς. Πλήρες έτσι. Πρόγραμμα. Οκτώ άτομα έχουμε απ' έξω. Είμαστε. Οι οποίοι βρίσκονται. Καταρχάς στην Ολλανδία έχουμε τρεις. Έτσι, έχουμε αρκετούς. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια αυτό δεν είναι παπάς. Η αλήθεια είναι ότι στην Ολλανδία, εκεί που βρίσκεται αυτές τις μέρες ο ΠΑΟΚ. Πώς είπαμε την πόλη. Χόρστ. Χόρστ. Τι Χόρστ. Ναι, τώρα φίλε πάνε. Είναι σαν εντολή σε άλογο είναι. Χόρστ. Σαν αυτήνιση είναι βασικά. Γενικότερα η Ολλανδική γλώσσα όταν τη μιλάς είναι σαν αυτήνιση, σαν να κάνεις εμετό. Μάλιστα. Ένα από τα δύο. Αυτά είναι τα σύμφωνα. Τη Ολλανδική γλώσσα. Το δέχομαι από σένα που την άκουσα για αρκετού. Αφού σου λέω, ρε, όταν πήγα για να βρω σπίτι, ξέρω εγώ, μου λέει. Νόμιζε ότι ξέβριζε. Όχι, όχι, καλά πέρα από αυτό. Όταν μιλούσαμε μεταξύ του, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, στα γερμανικά πες να καταλάβει και κάτι. Πες να καταλάβει και μια λέξη. Εκεί δεν καταλάβαινε τίποτα. Και μου λέει η μεσήτρια, μιλά Ολλανδικά. Λέω, όχι, λέω με τα αγγλικά. Δεν χρειάζεται λέει, να μάθει Ολλανδικά. Η Ολλανδή μεσήτρια, έτσι. Όταν στο λέει αυτό ο άλλος για τη γλώσσα που πιστεύω μιλάει. Πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολη γλώσσα και, την μιλάνε τόσο περίεργα για να μην τη μιλάει κανένας άλλος. Για να μην τη μιλάει κανένας άλλος. Κατάλαβες. Δηλαδή σου λέει, κοίταξε, εμείς μιλάμε αγγλικά. Οπότε πάνε όλοι εκεί πέρα, μιλάνε αγγλικά, αλλά όταν θέλουν να τα πούνε μεταξύ τους. Ναι, να έχουν κρυφή ολλανδική γλώσσα, διάλεκτο και σου λέει, άντε τώρα ψάξου. Εσύ ξένε. Βέβαια είναι η νούμερο ένα χώρα σε αναλογία πληθυσμού που μένει εκεί που έχει τους περισσότερους expatriates, όπως θα λέγαμε. Τους οικονομικούς, παύλα, εργασιακούς μετανάστες. Ναι. Και λόγω του ειδικού δικαστηρίου στη Χάγη και λόγω άλλων πολλών πραγμάτων, ας πούμε, και τα λοιπά, εταιρείες πολλές παγκόσμιες έχουν εκεί τα κεντρικά τους στην Ευρώπη. Γενικότερα είναι μια χώρα η οποία έτσι. Και λόγω επίσης ότι οι Ολλανδοί, ως Ολλανδοί, έτσι, φεύγουν και δουλεύουν αλλού, εκτός Ολλανδίας, ναι, οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, αρκετοί δουλεύουν προς στην Βέλγιο, Αγγλία, Γερμανία, στο Βέλγιο, Γερμανία και γενικότερα κάνουν και κάτι άλλο. Γιατί έχει καλύτερους μισθούς. Κάνουν και κάτι άλλο και οι μάγκες. Άκου τώρα να δεις. Επειδή όλα αυτά τα σύνορα και οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές, ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να, μένει, να κάπου μένει στη Γερμανία. Για φορολογικούς λόγους. Ναι, να μένει στη Γερμανία, ναι. Στα σύνορα κοντά, ας πούμε, και να δουλεύει και στην Ολλανδία ή το ανάποδο. Ξέρω εγώ, το ίδιο σημαίνει και στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, έχει τύχει κάποιο να μένει στη Γαλλία γιατί έχει φθηνότερα ενοικία και να δουλεύει στην Ελβετία επειδή έχει ψηλότερους μισθούς. Ναι. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Όπως επίσης κάτι που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση στα ταξίδια του Γκιούλιβερ, όπως με κοροϊδεύει η γυναίκα μου, τα οποία έκανα κατά τα φοιτητικά μου χρόνια. Ναι. Έτσι. Είχα πάει. Και στα hostel που γυρνούσες. Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι, έχω εμπειρία από. Καλή, έχω καλές εμπειρίες. Είχα πάει στη Γερμανία, ρε παιδί μου. Και. Μου έκανε εντύπωση που υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε το αεροπλάνο από τη Ζυρίχη, ξέρω εγώ, για το Μόναχο, για τη Στουτγκάρδη κτλ. Ναι, για τη δουλειά τους. Ναι, αυτό το έχω δει και εγώ. Δηλαδή,
Σκέψου τώρα. Καλά, για το Μόναχο, όχι. Από το Μόναχο μπορεί, γιατί το Μόναχο δεν είναι και. Ναι. Εντάξει, για Στουτγκάρντ, για Ντίσελντορφ, γενικότερα. Δηλαδή, στο βορρά τη Γερμανία, επειδή έχει και ας πούμε δουλειές επίπεδου Ελβετίας. Ναι, έχει, σε και έχει μιλάω, πάρα πολλά βιομηχανικά έτσι, εργοστάσια. Εκεί είναι. Και, η Βαβαρή, ναι, δεν και είναι, η Βαβαρή δεν είναι η βολεμένη, αν όχι, θες, όχι. Η ανεπτυγμένη Γερμανή. Όχι, όχι αλλά... ότι. Καμία σχέση, έχουνε... με εμάς. Καμία σχέση με εμάς. Έχουν πολύ καλή οικονομία. Ναι, αλλά πολύ καλή οικονομία. Είναι ρε παιδί μου, γενικότερα τα. Οι βαριές, η βαριά βιομηχανία είναι στο βορρά. Ναι, αλλά ισχύ. Περίμενε. Οι βιομηχανίες, οι κακοπληρωμένες, να το πω έτσι απλά, που μπορεί να είναι ξέρω, ναι. μια αυτοκινητοβιομηχανία, ναι. είναι στη Βαβαρία, ας πούμε. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Οι μοντέρνες δουλειές που έχουν περισσότερα χρήματα, είναι καινούργιες δουλειές, αυτό. Έχει αλλά λιμάνι... μας ακούει κάποιος φίλος. Που από... είναι στη Γερμανία, ναι. Ναι, κάποιος είτε μετανάστης, είτε. Θα το πω εγώ έτσι σκορδευτικά. Λαζογερμανός. Γιατί τους λένε όμως Λαζογερμανός, ρε φίλε. Ας βγει κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό. Εγώ έχω πολλούς τσιφίλους. Εγώ δεν το ξέρω αυτό σαν έκφραση. Είναι μεγαλωμένη. Όχι, αυτό δεν το ξέρω σαν έκφραση. Ότι ναι. αυτός ο Έλληνας της Γερμανίας λέγεται Λαζογερμανός. Mm. Και το άκουσα, ας πούμε, σε κανένα δύο-τρεις. Παρέσ, ναι, και το άκουσαν. Θέλω να πω, είναι σαν χαρακτηρισμό. Ναι, κάποιο το παίρνει. Ναι, κατάλαβα, ναι. Αλλά γιατί όμως από πού έχει βγει. Ναι. Αυτή αν κάποιο φίλο είναι έκφραση. Από, γιατί του λένε Ελλάδα. Ή έχει κάνει μετανάστες εκεί. 23-10-287-888. Πάντα έχουμε ανοιχτές γραμμές. Προφανώς. Επίσης, FM κενό, έτσι. Το μήνυμά στο 54-526 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής 1,24 του ευρώ. Το κόστος. Και στο Facebook μπορείτε να ψάξετε το Αλληλούια, το Αλληλούια και να στείλετε εκεί κάποιο μήνυμα αν θέλετε. Ξέρεις τι, οι μετανάστες που πάνε τώρα, βέβαια, οι περισσότεροι που πάνε, εντάξει, όχι όλοι, είναι, ρε παιδί μου, έχει μεγάλη διαφορά το σύγχρονο μεταναστευτικό κύμα από αυτό της δεκαετίας του 50-60 στην Γερμανία. Δηλαδή πλέον βλέπεις και άτομα υψηλής μόρφωσης, έτσι πανεπιστημιακής μόρφωσης να πηγαίνουν, ψάχνοντας το κάτι το διαφορετικό. Και τα λοιπά, και βλέποντας ότι γενικότερα είναι και μια ευκαιρία για μια διέξοδος να ξεφύγουν. Εντάξει, βάση περιπτώσει. Απλά στο βορρά, και αυτό να πω και αυτό που ήδη μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι και η Βόρεια Θάλασσα που έχει τα βόρεια λιμάνια της Γερμανίας και έχει πάρα πολλές πετρελαϊκές εταιρείες είναι εκεί πέρα. Οπότε γενικότερα ο βορράς. Λόγω της θάλασσας και λόγω του πετρελαίων που έχει. Από το βορρά μέχρι το νότο που λέει και ο Βασίλης ο Καράς. Ναι. Έτσι, γιατί ο Βασιλάκης τα λέει όλα. Ο Βασίλης τα λέει εσείς όλα. Εσείς δεν ακούτε. Λοιπόν. Ένα-ένα. Στο 64ο λεπτό ναι. βρισκόμαστε στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι από τις δύο χώρες. Μεγάλη, οι Ιάπωνες. Που εμένα μου αρέσουν προσωπικά. Οι Σενεγάλες διάνοιξαν το σκορ. Οι Σενεγάλοι ίσως είναι η πιο σοβαρή αφρικανική ναι. ομάδα. Παίζει μπαλίτσα. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Παίζει άνοιξε το σκορ με το Μανέ από ένα λάθος του Ιάπωνα τερματοφύλακα. Ο οποίος νομίζω το πρώτο πράγμα. Εσύ που έχεις κάνει τερματοφύλακα, το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις όταν η μπάλα έρχεται πάνω σου. Τι μαθαίνεις, πες μου. Δοκάρι για τους Ιάπωνες. Τι εννοείς όταν έρχεται πάνω σου με σουτ, με δύναμη. Με το οτιδήποτε, ρε φίλε, τι ακούς. Πρέπει να την καλύψεις όταν βάλεις το σώμα σου πίσω από την μπάλα. Πού διώχνει. Πλάγια. Πλάγια. Αυτός έδιωξε ρε φίλε ακριβώς μπροστά του. Μα. Και η μπάλα πήγε στο πόδι του Μανέ και μπήκε μέσα. Γελάει ο κόσμος. Δηλαδή ο Μανέ δεν έκανε καν. Πλάγια. Δεν έβλεπε καν τη φάση. Πλάγια διώχνεις εκτός εάν είσαι τόσο σίγουρος ότι έρχεται πάνω, οπότε μπορείς να βάλεις τα χέρια σου. Άσε, μην το αναλύουμε. Μην το αναλύουμε. Το θέμα είναι ότι είναι μια σέντρα από τα αριστερά και ο τύπος πάει και διώχνει μπροστά του. Και στο ένα μέτρο μπροστά του είναι ο Μανέ, όπου ουσιαστικά δεν κάνει κάτι, απολύτως τίποτα δεν κάνει. Ο Ινούι στο 34ο λεπτό ισοφάρισε για τους Ιάπωνες. Αυτό είναι το σκορ που έχουμε. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έχουμε ακόμα 25 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις με τους Ιάπωνες να είναι βεβαίως καλύτεροι, δείχνουν να έχουν ανεβάσει. Τώρα δες, από τη μία είναι η αφρικανική πώς θα την πω, σχολή και αν θέλεις η αθλητικότητα των Αφρικανών και από την άλλη είναι η ταχύτητα. Δεν είναι και τόσο, τόσο η αθλητικότητα των Ιαπώνων, έτσι. Όσο η σωματική διάπλαση που η αθλητικότητα έχουν. Λέγεται αυτό, αθλήτης. Α, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Αυτό σου λέω, δηλαδή δες τα κορμιά του έχουν της μια ομάδας και δες της άλλης. Καμία σχέση. Αλλά από την άλλη έχεις 11 μηχανάκια, ρε φίλε. Ναι. Έτσι.
Και κυρίως έχεις και παίκτες, γιατί πλέον η Ιαπωνία, όπως και η Σενεγάλη φυσικά, αλλά οι περισσότεροι παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι. Οι περισσότεροι και σε ισπανικό πρωτάθλημα και τα λοιπά. Γερμανία, Ισπανία, γενικότερα έχει παντού. Έχει παντού, οπότε έχει γεφυρωθεί η διαφορά. Δεν είναι όπως 10 χρόνια πριν, τότε που είχε βάλει, θυμάσαι, τον κόλο που είχε κερδίσει η Σενεγάλη τη Γαλλία. Και λέγανε όλοι και δεν ξέρανε κανέναν παίκτη. Όχι, και τότε παίζανε αρκετοί. Παίζανε κάποιοι, εντάξει, στη Γαλλία κυρίως. Στη Γαλλία κυρίως. Όλοι. Αλλά... Η Γαλλία ή η Αγγλία παίζανε, ναι. Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστοί. Για τους Ασιάτες είναι το θέμα. Γιατί οι Αφρικανοί πάντα είχαν πρόσβαση στην Ευρώπη λόγω χαρίσματος κορμιού, ρε παιδί, με αθλητικότητα, αυτό που λέω. Και όχι μόνο. Και λόγω των προηγούμενων δύο αιώνων της σκλαβιάς και της υποδούλωσης. Α, όχι, ρε παιδί. Εντάξει, κοίταξε, στη Γαλλία όντως είχαν πρόσβαση γιατί καταρχάς μιλάνε τη γλώσσα. Ναι. Έτσι, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο το να μπουν στην κοινωνία εκεί. Και αν θέλεις, ήταν και όνειρο πολλών. Ναι, να πάνε στη Γαλλία να πάρουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Αργά ή γρήγορα. Τέλος πάντων, οι Ιάπωνες είναι καλοί. Θα δούμε μόλις τελειώσει και το μάτς. Το βράδυ σε 9 έχει Πολωνία-Κολομβία. Και αυτό πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά θα δούμε λίγο, γιατί ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική. Οπότε θα δούμε ποιες ομάδες έχουν περάσει και γενικότερα. Από εδώ και στο εξής, τα παιχνίδια θα γίνονται ίδια ώρα των ομίλων. Δηλαδή, ένα όμιλο θα γίνεται ίδια ώρα για να μην ξέρει το ένα ζευγάρι το αποτέλεσμα του άλλου. Να γίνονται ταυτόχρονα τα παιχνίδια. Και ουσιαστικά να δούμε ποιος έχει περάσει, αν υπάρχει ενδιαφέρον για πρώτη θέση τυχόν. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και διασταυρώσεις. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι δικαιότατη κάρτα. Ναι, τον τράβηξε για να σταματήσει τη φάση. Φάουλ για την Σενεγάλη από τα δεξιά. Έτσι, ένα κοντινό κόρνερ θα έλεγε ο Μανώλο Μαυρομάτης. Έτσι, ένα κοντινό κόρνερ θα έλεγε από εκεί που είναι. Μη σου πω και πάρα. Δηλαδή, κίτρινη κάρτα σίγουρα, Μάρς. Θα μπορούσε, άμα ήταν απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη, βέβαια, σε τράβηγμα όχι. Αλλά ξέρεις τι, με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει και με τον τρόπο που το έκανε, είναι αυτό που εγώ θα έδινα εσκεμμένο αντιαθλητικό φάουλ στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν είναι. Πλέον, άμα το σταματήσεις, τίποτα είναι αντιαθλητικό. Λοιπόν, δεν είναι. Νωρίτερα η Αγγλία κέρδισε με 6-1 τον Παναμά στο σκορ, γιατί 5-2 που κέρδισαν οι Βέλγοι ήταν το μεγαλύτερο, δηλαδή πεντάρα που ρίξανε. Τώρα είναι αυτό. 6 οι Άγγλοι. Μάλιστα. 5 βάλαν στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Χάρι Κέι να βάζει 2 με πέναλτι και 1. Και να ισοφαρίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον πέρασε. Τον πέρασε. Γιατί είχε 2 γκολ την πρώτη αγωνιστική. 3 σήμερα. Έχει φτάσει στα 5 ήδη. Ναι, έβαλε και στο 22ο λεπτό. Και ουσιαστικά τον έβγαλε καπάκι μετά το hat-trick ο Southgate. Για να μην βάλει κι άλλο. Και έφαγε κράξιμο από αρκετούς οι οποίοι τον έχουν ποντάρει για πρώτο σκόρερ. Ναι. Γιατί πραγματικά σήμερα ο Παναμάς ήταν για να φάει άλλα 2-3. Ξεκάθαρα. Και γενικότερα η πιο αδύναμη ομάδα αντικειμενικά. Δικαιωθήκαν και αυτοί που βάλαν τον κόλπο. Του Μουντιάλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση μία φάση, δεν ξέρω αν την είδες, Δημήτρη Δανακτσή. Μία φάση όπου. Εσύ την είδες. Όπου ο Παναμάς τρώει τον γκολ με πέναλτι του Χάρι Κέιν. Και ουσιαστικά τι γίνεται. Φεύγουν και οι 10 παίκτες της Αγγλίας να πανηγυρίσουν εκτός γηπέδου, στο κόρνερ ας πούμε. Και παίρνουν την μπάλα την πάση του Παναμά και πάνε να κάνουν σέντρα. Γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν βγουν όλοι οι παίκτες εκτός γηπέδου, μπορείς να πας να κάνεις σέντρα. Έτσι. Και να παίξεις μόνος σου, ρε παιδί μου. Χωρίς να είναι στην μεριά τους. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Μάλιστα. Πανηγυρίσανε όλοι, ρε παιδί μου. Φύγανε όλοι και πήγανε εκτός γηπέδου. Γιατί πήγανε στο κόρνερ, πίσω από το κόρνερ. Μάλιστα. Οπότε ο κανονισμός σου επιτρέπει. Βασικά δεν υπάρχει κάτι που σου λέει ότι πρέπει να περιμένεις. Σου επιτρέπει να πας να κάνεις σέντρα και να παίξεις. Καταλαβες. Και βγαίνουν 2 παίκτες του Παναμά, ξέρω εγώ, μόνοι τους με τον τερματοφύλακα και το κόβει ο Αιγύπτιος διαιτητής. Σοβαρά. Αλητεία. Που κανονικά έχω δει κολ τέτοιο, έτσι. Και μάλιστα σε φάσεις έχω δει ιστορίες όπου έστω και ένας παίκτης δεν πήγε στα πανηγύρια μόνο και μόνο για να κάτσει εντός του γηπέδου για να μην μπορούν οι άλλοι να κάνουν σέντρα. Είναι κανονισμός ο οποίος ισχύει. Μάλιστα. Και ο οποίος δεν ξέρω γιατί ο Αιγύπτιος το σφύριξε. Είναι δικαίωμα του διαιτητή να το σφύριξει και να πει, όπως στο φάουλ λέει, ότι κοίταξε, σφυρίζω και μετά σουτάρεις, έτσι. Ναι. Αντίστοιχα είναι δικαίωμά του να το σφυρίξει και να πει ότι θα γίνει σέντρα από ό,τι θέλω εγώ. Έτσι. Σίγουρα. Αλλά δεν υπάρχει κανονισμός που του το αναγκάζει αυτό. Θα μπορούσαμε να είχαμε, νομίζω, τον γκολ του Μουντιάλ. Γιατί θα ήταν όντως. Για να μπουν οι άλλοι πρέπει μετά να πάρουν άδεια από το διαιτητή. Ναι, γιατί υπάρχει το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται. Καταλαβαίνεις.
Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να φύγει εκτός γηπέδου. Λοιπόν, γκολ με τον. Ποιο είναι? Ο Μανέ είναι. Σάντιο Μανέ. Είναι. Όχι, δεν είναι. 2-1 η Σενεγάλη. Στο 71ο λεπτό η Σενεγάλη παίρνει και πάλι προβάδισμα. Και μπερδεύτηκα εδώ... από τη μαλούρα. Νόμιζα ότι είχε αυτή την ξανθιά ρίγα που έχει ο Μανέ. Όχι, πρέπει να είναι. Θα σου πω ποιο είναι. Σου πω τώρα ποιο είναι. Άμα δεν προλάβει να το βγάλει. Είναι ο Γουάγκε. Σε κάλυψα. Μάλιστα. Ναι. Πω πω. Πώς παίζει την ΕΠΕΝ. Βέλγιο δεν είναι αυτή. Ωραία. Περιέγραψε για το γκολ. Δεν βλέπει ο κόσμος. Τα κουνάκι του. Ποιος είναι αυτός του Σαμπλ. Ποιος είναι, Σαμπαλί. Τέλος πάντων, ο Σαμπαλί κάνει μια παράλληλη παλιά. Ο Νιάνγκ δεν μπορεί να γυρίσει. Βασικά κάνει μια ρουλέτα προσπαθώντας να στο πάρει την μπάλα. Αυτή συνεχίζει η παράλληλα και έρχεται ο Πεκτάκος της ΕΠΕΝ με το δεξί να εκτελέσει με δύναμη το σούτ στο γάμα. 2-1 η Σενεγάλη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Στο 72ο είναι πολύ μαχητική. Έχει ακόμα. Ο Καγκάβα βγαίνει εντωμεταξύ για να μπει ποιο. Βγάζει τώρα ίσως τον πιο έμπειρο παίκτη της Ιαπωνίας για να μπει ο Χόντα. Και αυτός έμπειρος έχει περάσει και από την Μίλαν. Έτσι πω ρε φίλε. Ποιος να το πίστευε. Έτσι. Ότι η Μίλαν θα είχε. Βασικά την τελευταία δεκαετία έχουν περάσει σαπάκια και σαπάκια από τη Μίλαν. Έτσι. Δηλαδή δεν σου κάνει πλέον εντύπωση που λες ότι ο Τάδε πέρασε από τη Μίλαν. Όχι, εντάξει, έχουν περάσει που παλαιότερα, και πολύ χειρότερα. Παλαιότερα, όταν έλεγε ότι ο Τάδε έπαιξε στη Μίλαν, έλεγε ότι λέρε. Λέρε, παιχτάρα, δεν έχει περάσει από τη Μίλαν. Τώρα λε, εντάξει. Προπονητή ο Γκατούζο ήταν, που προπονεί στον Όφη. Ναι. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Λαλακίε. Ναι. Translated. Λαλακίε. Λαλακίε. Translated. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τα τελευταία λεπτά του Σενεγάλη-Ιαπωνία και με όλα τα θέματα τα οποία έχουμε εδώ για το σημερινό Αλληλούια. Επιστρέφουμε με ισοφάριση της Ιαπωνίας με τον Χόντα που αναφέραμε και πιάσαμε στο στόμα μας να κάνει το 2-2. Σενεγάλη-Ιαπωνία στην ισοπαλία. Στο 25ο λεπτό έχουμε μπει. Ο Νιάνγκ σε μια προσπάθειά του να πιάσει μια κεφαλιά δεν πάτησε καλά. Και φαίνεται να έχει έτσι κάποια μικροτσιμπήματα. Βλέπουμε και κάποιες Ιαπωνιδούλες στην κερκίδα. Βλέπουμε και τον Διούφ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει. Για να δούμε. Ο προπονητής Σενεγάλης δεν είναι σαν τον Μπάστα Ράιμ στο ράπερ. Είναι, ρε, αλλά δεν είδες τα πανηγύρια του στο πρώτο μάτς που έγιναν viral. Που έκανε κάτι, πώς τα λένε. Καλά, ναι, είναι μορφή. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τώρα σε. Α! Ξεχάσαμε να πούμε. Υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Λευκό Πύργο. Κατά τη συμφωνία του Τσίπρα με τον Ζάιφ. Δεν έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, πως είναι η συνδιάσκεψη της Γιάλτας. Ναι, και η συμφωνία της Γενέβης. Η συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Κατάλαβα. Αυτά τα δημοσιογραφικά, ρε φίλε, δεν τα μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά, δεν τα μπορώ. Δεν τα, μπορώ. Τα λέγαμε και χθες για την επένδυση με τον Ζαμπά. Ναι. Επένδυση. Ναι, ναι. Καλά, τι είναι, ρε φίλε, τι είναι η επένδυση. Επίσης και κάτι άλλο τώρα. Παίκτη πήρε. Θα πω τώρα και κάτι επένδυση άλλο. Επένδυση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, έπρεπε. Ο Νιάκ βγαίνει, εντάξει, δεν μπορεί να περπάτησει. Γι' αυτό και θα μπει ο Ντιούφ. Για πες. Με τη γραβάτα του Τσίπρα. Ναι, δηλαδή. Όλοι ασχολήθηκαν μια με τη χώρα ολόκληρη. Όλοι ασχολήθηκαν με τη γραβάτα και δεν ασχολήθηκαν. Δεν θα πω για τη χώρα. Με το... Άσε, δεν θέλω να πω σε βαθιά πολιτικά ζητήματα. Κανένας δεν ασχολήθηκε με την μεταμνημονιακή είναι συμφωνία. Είναι δυνατόν να είναι σε όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Δεν θα μιλήσω μόνο για την ΕΡΤ. Γιατί πουλάει. Σε όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων από τα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης να είναι θέμα, ξεχωριστό θέμα, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, με τα scroll από κάτω να αλλάζουν κτλ. Και με ερώτηση στους δημοσιογράφους που καλύπτανε τέλος πάντων αυτή την τη μάζοξη, να το πω εκεί πέρα, των κοινοβουλευτικών ομάδων, να είναι θέμα η γραβάτα του Τσίπρα. Που θα βάλει γραβάτα ο Τσίπρας μετά από 3 χρόνια. Μα γι' αυτό το έκανε. Εσύ, για να παίξει αυτό ως πρώτο εντάξει. Θέμα. Τι θες, ο δημοσιογράφος να μην το παίξει, άμα δεν το έπαιζε, θα λέγανε γιατί δεν το παίξαμε. Και για τον Τσίπρα. Και για τους δημοσιογράφους είναι ξεφτάιλα, ρε φίλε. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τις γραβάτες. Επικοινωνιακό τρίκ ήταν. Ναι.
Καλά έκανε και το χρησιμοποίησε για τον ίδιο, έτσι. Καλά έκανε και το χρησιμοποίησε τώρα, ρε φίλε. Ήταν ένα άσο στο μανίκι του, ένα πασπαρτού. Πότε θα το παίξει επικοινωνιακά, να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτό. Με τη γραβάτα. Ακριβώς, αυτό δεν το είχε πει. Τώρα ασχολήθηκε ο κόσμος με αυτό και δεν ασχολήθηκε με τις περικοπές οι οποίες έρχονται που θα λέμε μνημόνιο και θα κλαίμε. Είναι μνημόνιο. Φέρετε μας μνημόνια, φέρετε. θα λένε. Γιατί είσαι αρνητικός. Γιατί στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνεις ότι δαιμονοποιήσαμε τη λέξη. Η λέξη είναι το θέμα. Κοίταξε. Εγώ θα πω πάντως κάτι γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πες το, άντε. Αυτό για τα μνημόνια και τις επιτηρήσεις. Ναι. Από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην Νομισματική Ένωση, λέω. Έτσι. Μιλάμε για το 2002 δηλαδή. Ολοκλήρωσε και θα σε απαντήσω. Έχει. Κάθε σταθερά. Όλες οι χώρες έχουν επιτήρηση. Όλες οι χώρες έχουν επιτήρηση. Προφανώς. Ναι, okay. Και όλες οι χώρες έχουν κανονισμούς. Κάτσε επιτήρηση, τι σημαίνει. Μπαίνει στο Υπουργείο οποιοδήποτε εκτός που δεν είναι καν εκλεγμένος και λέει μπαίνει, θα κάνεις αυτό. Μπαίναν. Όχι, δεν κάνανε. Σου είπε ότι δεν κάνανε dictate, σου λέγανε τα νούμερα σου αυτά δεν είναι καλά, τα θέλω να γίνουν έτσι. Το έγκλημα που αυτό έχει γίνει, που έχουν παραδώσει εδώ και 7-8 χρόνια τη χώρα είναι το γεγονός ότι έρχεται ο οποιοδήποτε, ο οποίος μάλιστα δεν είναι καν Ευρωπαίος πολίτης. Και έρχεται και σου λέει ότι θέλω να βγάλει. Ο Τσίπρας λέει τώρα. Τα τελευταία χρόνια του φύγανε από τα Υπουργεία. Έχει υπογράψει για τα επόμενα 30 χρόνια. Θέσιμη. Έχει υπογράψει για τα επόμενα 30 χρόνια να υπάρχει συγκεκριμένο. Πώς το λένε. Ελέγχος. Όχι. Ετήσιο. Πώς λέγεται, ρε. Ελακόλυσα τη λέξη. Αξιολόγηση. Όχι, ρε. Στο τέλος χρονιάς να υπάρχει review. Τουλάχιστον 2,5%. Α, πλεώνασμα. 3,5% για τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι. Και από εκεί και πέρα 2,5%. Γιατί να σου πει κάτι που θέλει 3,5%, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσύ ως χώρα μπορεί να θέλεις 2. Δεν κατάλαβα. Και άμα δεν πιάσει το 3,5%, τι σημαίνει. 3,5%. Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Γιατί στο 2,5% είσαι κερδισμένος ως χώρα. Και έρχεται το άλλο σου λέει, όχι, θα κάνεις 3,5%, γιατί στο λέω εγώ. Μα το όλο θέμα με να αυτό. Να ματώσεις κι άλλο. Μα το όλο θέμα με αυτό είναι, να σου πω κάτι. Εγώ στην τελική πιστεύω ότι όλα είναι. Πολιτικά αντικά θέματα. Όπως πολιτικά αντικά. Όχι, δεν είναι πολιτικά αντικά θέματα. Ρε. Δηλαδή, κάτσε. Είναι κάτι το προσωρινό. Ο Χωακίν είχε... Αλμούνια. Όταν έκανε τα στραβά μάτια. Η Κύπρος έχει κάτι τέτοιο σε επιτήρηση. Να τις επιτηρούν το τι θα έχει ως πλεώνασμα και ως μη. Ναι, όλες οι χώρες έχουν. Εσύ, έχει αναγκαστικό πλεώνασμα. Αλλιώς θα πρέπει να πάρεις συγκεκριμένα μέτρα. Έχεις καταλάβει τι έχει υπογράψει. Αν δεν κάνει 3,5 και κάνει 3,4, αυτόματα πωλείται η ΔΕΗ. Αυτόματα πωλείται η ΔΕΗ. Αυτό είναι όντως... Ξεπολείται. Αυτό είναι όντως άσχημο. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι... δεν είναι επιτήρηση, αυτό είναι επέμβαση. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό μιλάμε. Έχει διαφορά η επιτήρηση από την επέμβαση. Τώρα μην είναι. Γιατί όταν είχαμε επιτήρηση, αυτό που λες εσύ τώρα ήρεμα και ωραία, ανέκαθεν είχαμε επιτήρηση. Δεν άκουγα να το λένε πριν από 3 χρόνια και 4. Εγώ το θυμάμαι. Ότι ανέκαθεν είχαμε επιτήρηση. Το θυμάμαι παραδοσιακά. Λέγανε έρχονται οι Ευρωπαίοι. Και κάθονται λέει στα έδρανα το των. Το θυμάμαι υπουργών. Παραδοσιακά από το 2004 και 2005 με την περίφημη αξιολόγηση όταν του Αλμούνια. Όταν ήταν αντιπολίτευση ο Τσίπρας όμως έλεγε ναι. Γιατί έρχονται Ευρωπαίοι, να φύγουμε από την Ευρώπη. Καλά, λέει. Δεν διαφωνώ. Η κολοτούμπα του τώρα Τσίπρα. Τι, τώρα είμαστε ηρεμοί. Όχι, η κολοτούμπα του Τσίπρα είναι ιστορικό γεγονός. Να σου το πω και διαφορετικά. Ο κόσμος έχει διχαστεί γιατί ο μισός ελληνικός λαός έλεγε τότε, έστελνε καρκίνους. Και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά εγώ προσωπικά δεν τα υιοθετώ. Ότι είστε ηλίθιοι όλοι οι υπόλοιποι που ναι, πιστεύετε στο όπως το λένε και τώρα έρχονται οι άλλοι μισοί και σου λένε εσείς μας λέγατε ηλίθιοι, εσείς είστε ηλίθιοι. Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει εγώ νόημα. Εγώ δεν έχει νόημα φυσικά και προσωπικά δεν τα υιοθετώ. Απλά δηλαδή, όποιος έρχεται με... Εμένα ξέρεις δεν μ' αρέσει. Δεν μπορεί όταν είσαι, για όλους το λέω αυτό, όταν είσαι αντιπολίτευση να λες, να το παίζεις αντιμνημονιακότερος ή τέλος πάντων φιλολαϊκός του φιλολαϊκότερου. Και, τα λοιπά, και να κάνεις αντιπολίτευση σκληρή και hard rock και ξέρεις και τα λοιπά και όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση να γίνεται το άσπρο μαύρο. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει και νομίζω ότι... Το άσπρο μαύρο το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, οι άλλοι πήγαν από το άσπρο στο γκρι. Νομίζω ο άλλος ότι... πήγε από το άσπρο στο μαύρο. Α, ναι, αυτός πήγε, όντως. Έτσι, μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική κολοτούμπα. Γιατί... Οι άλλοι κάνε στροφές μιλάμε, από για... Από μιλάμε για το ότι έλεγε έξω από τα μνημόνια και έφερε μνημόνια. Έξω από παντού έλεγε. Ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι για μένα, ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεν έχει να κάνει με Τσίπρα, με Σαμαρά, με. Από το μακεδονικό με Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ. Ήταν προδιαγεγραμμένο το τι θα γίνει. Γιατί, να το πω ευθέως, 8 χρόνια κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έτσι. 8 χρόνια κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κόβουμε συντάξεις 40 και 50 ευρώ από γιαγιάδες, παππούδες για και να κάνουμε πλεονάσμα. Ανάγκη. Ανεβάζουμε όλα τα. Πώς θα λέω, όλους τους φόρους, ό,τι βρούμε, τα ανεβάζουμε για να πάρουμε. Χρήματα τα οποία όσο ανεβάζεις φόρους, μακροπρόθεσμα πέφτουν τα έσοδα. Ανεβαίνουν για το επόμενο εξάμεινο γιατί κάνεις μια αρπαχτή, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και πέφτουν.
Γιατί η δυσπιστία του κόσμου στο κράτος δεν μεγαλώνει. Δεν είναι δυσπιστία μόνο. Είναι το γεγονός ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν κάνει κανένας μια σωστή τομή η οποία να βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Καταλαβες. Δηλαδή να πει ότι κοίταξε αυτός ο τομέας εδώ πέρα χάνει ας πούμε για τη χώρα τόσα δις ξέρω εγώ το χρόνο. Πολλά λέω. Τόσα εκατομμύρια το χρόνο ξέρω εγώ. Εντάξει. Ωραία. Θα κάνουμε μια κίνηση η οποία δεν θα φέρει τώρα κέρδος μεγάλο, αλλά σε βάθος πενταετίας θα φέρνει κέρδος. Και θα σου πει, τι λες, γιατί να μην κάνω κάτι το οποίο θα μου φέρει τώρα κέρδος. Έτσι, τον επόμενο χρόνο δηλαδή, και τι με νοιάζει για μετά. Αυτό λένε δεν όλοι. Θα κυβερνάω, γι' αυτό λέω ότι 8 χρόνια κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Προφανώς. Έχουμε 8 χρόνια επιτήρηση, μνημόνιο και κυρίως έχουμε αυτό που βαφτίστηκε μνημονιακή πολιτική, αλλά ουσιαστικά είναι τι. Είναι αυτό που λέμε έλεγχος της αγοράς. Έχουμε εδώ και 8 χρόνια έλεγχο και ευνουχισμό αν θέλεις της αγοράς, χωρίς όμως να υπάρχουν αποτελέσματα, καταλαβες. Είναι σαν να είναι ο άλλος άρρωστος, να μην τον αφήνεις να βγει από το σπίτι, αλλά να μην του δίνεις ρε φίλε την, πώς τη λένε, τη γιατριά που πρέπει, απλά τον κρατάς στο σπίτι. Δεν ξέρω τι λες και όταν εσύ. Τελειώσει θα έρθει και θα πει ο άλλος και θα σου πει, α φίλε δεν είσαι καλά. Πρέπει να πάρεις γιατριά πάλι, πρέπει να πάρεις φάρμακο. Κατάλαβες. Κοίταξε, η όλη κατάσταση είναι αρρωστημένη, γενικότερα. Ναι, μην το λέμε αυτό, όμως σε φάση ότι δεν αλλάζει και τα λοιπά. Μια χαρά αλλάζει. Μια χαρά αλλάζει, αρκεί να θέλουμε να αλλάξει. Εγώ καταλαβαίνω αυτό, ότι ο Έλληνας θέλει να ακούσει ότι αύριο το πρωί δεν χρωστάει ο τίποτα. Έλληνας γιατί πιστεύει, πάτε θέλει, στα μπουζούκια. Θέλει να πιστεύει σε θαύματα. Πάτε στα μπουζούκια. Θέλει αυτό να πιστεύει ότι όλο αυτό που έζησε 8, 9, 10 χρόνια ήταν ένα κακό όνειρο. Ναι, ότι μπορεί να πάει πλέον στη Μύκονο έτσι. Να πάει μια εβδομάδα στη Μύκονο 15 Αυγούστου. Που πάνε οι σεήχηδες και οι δεξιότητε. Είναι θέμα καθαρά νοοτροπίας. Λαϊκής νοοτροπίας που δεν την έχουμε. Και ξέρεις αυτό είναι βολεμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρά προβλήματα έτσι, στα οικονομικά του σπιτιού τους και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι απεγνωσμένοι γιατί δεν έχουν επιλογές, δεν έχουν να κάνουν κάτι. Εγώ αλήθεια σου λέω περίμενα πριν από, δεν όχι τώρα, πριν από 3-4 χρόνια περίμενα ότι κάποια στιγμή αυτή η κρίση θα σταματήσει. Γιατί δεν σου κρύβω, όπως όλοι, σκέφτηκα και εγώ ρε φίλε τη μετανάστευση. Σκέφτηκα τι να κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά έρχεσαι και λες ότι ρε φίλε τον φάγαμε το γάιδαρο. Όταν υπάρχει μια κρίση, φεύγει στην αρχή της. Δεν φεύγει στο τέλος της. Σωστό. Εντάξει. Γιατί στο τέλος τι, επανέρχεσαι. Εννοείται. Και μάλιστα μπορείς. Εγώ βλέπω πλέον ότι κάναμε μπορεί υπομονή. Να γίνεται και αναδόμηση της αγοράς, ας πούμε. Οπότε να είσαι και με ευνοϊκότερου όρου. Εννοείται. Γιατί έχει επιβιώσει, ας πούμε. Τελικό. Η Ιαπωνία σε μεγάλη 2-2 δεν ξέρω αν συμφέρει. Θα τα δούμε όλα μαζί στο επόμενο μισάωρο. Θα τα δούμε έτσι αναλυτικά. Κοίταξε. Κατάλαβες και επειδή πιάσαμε τώρα το θέμα. Okay, ξεκινήσαμε από Μακεδονία, αλλά καταλαβαίνεις ότι. Όλα συνδέονται. Δεν είναι. Εγώ το ξαναλέω. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν θα κατέβουν κάτω και άμα έχουμε κάποιον φίλο ο οποίος μας ακούει, είναι στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. 3-10-2-8-8-8. Εμείς δεν έχουμε τώρα από εδώ πέρα. Όχι, δεν έχουμε εικόνα. Εικόνα προφανώς. Τι γίνεται. Αν κάποιο θέλει, μπορεί να βγει να μας πει την άποψή του. Και να μας πει την άποψή του, αλλά να μας δώσει και μια εικόνα του τι γίνεται, ρε παιδί μου, στο κέντρο, στο Λευκό Πύργο. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης δεν είναι ζωχαδιασμένος μόνο με τη συμφωνία για το Μακεδονικό. Αυτό ήταν η αφορμή. Ήταν αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχύλιζε. Γιατί τον χτύπησε στο εθνικό του φρόνημα. Θέλει στον πατριωτισμό του. Όπως θες χαρακτήρισε το. Το θέμα είναι ότι βλέπει ότι κάνει. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι κάνεις κάτι λάθος, αλλά συνεχίζεις και το κάνεις αναγκαστικά. Καταλαβες. Και λες, άντε να σταματήσουμε, ρε φίλε. Να σταματήσουμε να το κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό. Αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Και, για να πω και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πλέον το πρόβλημα είναι και η έλλειψη, πώς να το πω, προοπτικής παύλα ελπίδας. Και δεν το πάω στην ελπίδα που έπαιξε εσφαλμένα προεκλογικά πριν το 2015, θέλω να πω. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και καπηλεύτηκε όλο αυτό το τέλος πάντων την αγανάκτηση. Την αγανάκτηση και το ότι πρέπει να επανέλθει η ελπίδα και τα λοιπά, η οποία δεν ήρθε εν τέλει όπως προοικονομόταν. Αλλά έχει χάσει ας πούμε, την προοπτική του και την ελπίδα του κόσμου. Δηλαδή, κακώς. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να χάνεται. Όχι. Το πρόβλημα αλλά είναι έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια ρε παιδί μου. Ένας οχαδελφισμός και ένας δε βαριέσαι φάση ότι όλοι τα ίδια είναι
Και... Αυτό πήγα να πω και το είπατε πριν. Και τέλος πάντων δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Ίσα-ίσα, μέσα από αυτή την κρίση, εμένα αυτό που με προβληματίζει πολύ περισσότερο, γιατί η οικονομία και η αγορά είναι κάτι το οποίο έρχεται και παρέρχεται. Και αν θέλεις, η αίσθηση ότι η αγορά πάει καλά είναι καθαρά. Βασικά είναι ψευδαίσθηση. Ψευδαίσθηση, εντάξει, όπως πάντα. Την τσέπη μας την ξέρουμε όλοι μας. Mm. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στην κρίση βγάζουν διπλάσια και τριπλάσια λεφτά από ό,τι πριν. Ισχύει. Και το ανάποδο φυσικά. Και άλλοι που είναι στην ψάθα. Έτσι. Και το ανάποδο φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που αν θέλουν να βρουν δουλειά βρίσκουν, είναι κακοπληρωμένοι, αλλά βρίσκουν δουλειά. Εντάξει. Δεν έχουν μέλλον του τύπου ότι κοίταξε σε 5-10 χρόνια θα έχω μια. Στα διπλάσια, ξέρω ναι, εγώ, και θα ναι. Έχω μια ανέλυξη κτλ. Αλλά αλλού είναι το θέμα και νομίζω ότι εκεί πονάει ότι βλέπει. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στο πολιτικό προσκήνιο και το ναι. Πώς βλέπει ο Έλληνας την πολιτική στη χώρα του. Εγώ είμαι απογοητευμένος και για έναν άλλο λόγο. Περίμενα η κρίση. Περίμενα θα γεννηθούν άλλου τύπου πολιτικοί. Προοδευτικές δυνάμεις. Οι οποίοι δεν υπάρχουν. Ναι, αυτό. Οι οποίοι δεν υπάρχουν. Ο Έλληνας δηλαδή στην κρίση του στράφηκε. Στις ακραίες λύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε. Αυτό είναι το λυπηρό. Αυτό πάντα γίνεται. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήρθε ως εναλλακτικός, τελικά κατάφερε να γίνει ακριβώς ίδιος με τους προηγούμενους. Κατάλαβες που είναι αυτό που λες ότι έχασε την ελπίδα του. Όχι. Η ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται, αλλά η απογοήτευση ισχύει. Είναι πολύ απογοήτευση. Κατάλαβες. Τουλάχιστον η δημιουργική, η παραγωγική τάξη. Έτσι. Δεν το πάω για τους βουλεμένους που είπες και τα λοιπά. Το πάω και τον κόσμο τέλος πάντων, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, τη μεσαία τάξη που λέμε. Είναι απογοητευμένοι. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, ψάχνονται να φύγουν, έχει εξαφανιστεί πλέον. Έχει εξαφανιστεί. Και τα λοιπά. Απλά θέλω να πω υπάρχει μια τέτοια απογοήτευση. Και το λυπηρό στην όλη κρίση ήταν ότι ο Έλληνας και βάζει τον εαυτό μέσα, όλους μας. Έτσι, μιλάμε ναι, για όλους μας. Έλληνας, φίλε, και για μας μιλάμε. Το λέμε προφανώς, σε τρίτο πρόσωπο, αλλά στράφηκε μαζικά προς ανύπαρκτες, πώς να το πω, μη ρεαλιστικές λύσεις. Δηλαδή. Δεν φταίει ούτε καν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το καταλαβαίνεις, πώς το λέω, όταν ο άλλος θέλει να πιστέψει στα θαύματα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, κοίταξε, κάποιος όμως σου πουλάει. Ναι, σου πουλάει το παπατζηλίκι. Έτσι. Ναι, γιατί μάλιστα, ξέρει ότι θα τσιμπήσεις. Το πρόβλημα νομίζω ήταν η επικινδυνότητα της κατάστασης, στην οποία δεν την κατάλαβε ο ψηφοφόρος. Ότι κοίταξε, εδώ δεν τρολάρουμε. Ναι, ούτε είναι, πάμε και ρίχνουμε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν παίζουμε πόκερ εδώ ναι, πέρα να κάνουμε μπλοκ. Είναι σοβαρά τα πράγματα κτλ. Αυτό. Και χάσαμε πολύτιμο πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο και γενικότερα και πιο πριν. Ακόμα δηλαδή. Εντάξει, βγήκε ο Χ. Σαμαράς και ο Χ. Τσίπρας, θα σου πω εγώ τώρα. Μιλάω για τους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς, έτσι. Και η πολιτική του Σαμαρά και η πολιτική του Τσίπρα καθορίζεται, παρότι οι εκλογές είναι μια φορά στα 4 χρόνια, θεωρητικά, καθορίζεται από το τι επίπεδο κόσμου υπάρχει από κάτω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, αν ο κόσμος σταματήσει να τσιμπάει από τα λαϊκιστικά διλήμματα και από τους διχασμούς κτλ. Θα σταματήσουν αντίστοιχα και οι πολιτικοί. Το λέω τώρα αυτό σε αντιπαραβολή με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, με το Μητσοτάκι, με την Γεννηματά και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα σταματήσουν και αυτοί, οι οποίοι είναι οι εναλλακτικές, να το πω έτσι κτλ., να ρέπουν προς λαϊκιστικές λύσεις. Π.χ. όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι δεν θα κουνήσουν, ξέρω εγώ, π.χ. δημόσιους υπαλλήλους κτλ., ενώ στην πράξη ο ίδιος του προσωπικά, ενώ μπορεί να έχει άλλη άποψη. Δεν έχει άλλη άποψη. Ναι, δεν έχει άλλη. Θέλω να σου πω. Αυτό... Μπορεί να θέλει να το παίξει ότι έχει ναι, άλλη αυτό... Κανένας Έλληνας πολιτικός δεν μπορεί να βάλει και δεν θέλει να πάρει την υπογραφή για να βάλει χέρι στο ελληνικό δημόσιο. Ναι. Κανένας. Ναι. Κανένας. Όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο, να πάρει γενναίες αποφάσεις. Δες λίγο την κουλτούρα. Γιατί και για τη ΔΕΗ το ίδιο πράγμα είναι. Δες λίγο την κουλτούρα. Δηλαδή να πάρει γενναίες αποφάσεις για να εξυγχρονιστεί επιτέλους η χώρα. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Λέμε ναι, αυτά είναι θεωρίες όμως. Λέμε για την αυτά κρίση. Αυτά είναι θεωρίες. Αυτά είναι θεωρίες. Λέμε, όλοι μας συμφωνούμε στο τέλος ότι πρέπει να βάλουμε βαθιά το. Όχι, όχι, δεν μιλάω το, για. Πώς το λένε. Το, για εξυγχρονισμό μιλάω. Το κόκαλο για εξυγχρονισμό μιλάω. Ναι, οκ, okay, εξυγχρονισμός. Εξυγχρονισμός απαιτεί θυσίες, φίλε. Ναι. Τις οποίες τώρα θα πας να τις ζητήσεις από ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει θυσίες. Κατάλαβες που είναι το πρόβλημα να γίνουν εξ αρχής. Αυτό, τώρα το χάσαμε αυτά το τρένο. Να γίνουν εξ αρχής. Έχουν γίνει θυσίες τζάμπα. Γιατί προσπαθήσανε να την περάσουν στα χαλαρά, στον πάει. Γιατί είχες, οι πρώτες κυβερνήσεις. Φίλε, είχες, να το πω, συγγνώμη τώρα για τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν θα πω τη λέξη. Είχες μια βαριά αρρώστια και προσπαθούσες και έλεγες, έλα μωρέ, εντάξει, να το σου πει ένα κεφαλό. Ας πάρω, ξέρω εγώ, μια σπιρίνη. Ναι.
κορόιδευες τον εαυτό σου. Αντί να πας να αντιμετωπίσεις τον γιατρό σου. Αντί να πας να πάρεις τα βαριά φάρμακα σου. Τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται. Θα καταλαβες. Για να γίνεις. Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Το παράθυρο του να εξυγχρονιστεί η ελληνική κοινωνία και κυρίως η ελληνική αγορά. Θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Για μένα τελείωσε. Τώρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει επί βάσεων των. Δηλαδή, πώς να σου πω. Με ρεμέτια. Δηλαδή, μπαίνει στο σπίτι όσα βλέπει πεθερά. Είναι. Ούτως ή άλλως με ρεμέτια κάνανε οι κυβερνήσεις. Το θέμα ήταν να κάνεις ανακαίνιση το σπίτι. Να το κάνεις πραγματικά. Όχι να γκρεμίσεις τα πάντα. Να το κάνεις. Τώρα ξέρεις τι κάνεις. Πάμε ένα βαψιματάκι. Έτσι. Να καθαρίσουμε λίγο. Να στοκάρουμε τα. Αυτό, τις τρύπες. Να βάλουμε και κάνα κάδρο μπροστά να μην φαίνεται κτλ. Και άμα τη βγάλουμε καθαρή, βλέπουμε. Βλέπουμε μετά η ανακαίνιση. Να περάσουμε την κρίση τώρα λες. Εγώ. Η κρίση δημιουργήθηκε από πράγματα τα οποία δεν ελέγξαμε εμείς και σε αυτό έχουν την ευθύνη τους και οι Έλληνες πολιτικοί και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Φυσικά. Όλοι τους. Εντάξει, όλοι τους έχουν αυτή την ευθύνη. Φυσικά, όχι μόνο για τη χώρα το αφήσανε μας, να, και για άλλες χώρες. Που το αφήσανε να φτάσει μέχρι εκεί. Ναι. Το όλο σημείο και δεν προβλέψανε. Τα ποσοστά ευθύνης δεν νομίζω ότι έχουν νόημα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι ποιος την έχει μεγαλύτερη και μικρότερη. Το ζητούμενο είναι ότι σε περιόδους κρίσης υπάρχει η ευκαιρία, δεν είναι τόσο λαϊκό αυτό που θα πω, φιλολαϊκό, ούτε είναι αυτό που λέμε άσχημο, αλλά σε περιόδους κρίσης μπορεί να βρεις ευκαιρία να διορθώσεις και πράγματα τα οποία δύσκολα διορθώνονται σε καιρούς ευμάρειας. Έτσι. Αυτή την ευκαιρία τη χάσαμε. Τη χάσαμε. Τέλος. Το χαρτί το χάσαμε το παίξουμε. Γιατί δεν υπήρξε ένας που να έχει το πολιτικό σθένος. Ναι. Περιμένω κάποιος ο οποίος όμως τώρα να έχει το πολιτικό σθένος, έτσι, να πει μία εναλλακτική. Εκτός κρίσης, αν θέλεις. Γιατί η αγορά, πρώτη φορά βλέπω. Καταρχάς η αγορά τα πιάνεις πάτο, λογικό είναι να αρχίσεις σιγά-σιγά. Κάποια στιγμή θα ανέβει. Να ανέβεις. Εντάξει. Δεν μπορεί να είσαι αιωνίος. Περιμένω κάποιον να, έρθει και να φέρει μοντέρνες πολιτικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για να, αυτό περιμένω. Αλλά δεν βλέπω. Όχι. Και εκεί απογοητεύεται ένας ψηφοφόρος. Και οι λίγες δυνάμεις και αβάβηση νέων προσώπων και τα λοιπά που μπήκανε. Καταναλωθήκανε, να το πω έτσι και τα λοιπά, από το παλαιοκομματικό σύστημα. Από τα κομματόσκυλα. Από τα κομματόσκυλα, αυτό ακριβώς. Από τα κομματόσκυλα. Γιατί στην Ελλάδα, δυστυχώς, ευτυχώς, ένα 10% τυχαίο νούμερο, έτσι μπορεί να είναι και παραπάνω, παραπάνω μπορεί να είναι και λιγότερο. Παραπάνω. Είναι κομματόσκυλα, ρε φίλε. Παραπάνω. Δυστυχώς είναι παραπάνω. Κατάλαβες. Εξακολουθεί να λειτουργεί. Σου λέει εγώ, τέλος, το κόμμα μου είναι η ομάδα. Εξακολουθεί μου. Να λειτουργεί το κομματικό κράτος πάρα πολύ. Αυτό είναι δυστυχώς. Αυτό είναι. Ναι, αλλά οι άλλοι είναι περισσότεροι. Ή αν θέλεις είμαστε περισσότεροι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν ανήκουμε σε ένα κόμμα βρεξιονίστα να το ψηφίσουμε μέχρι να πεθάνουμε. Δεν θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι οι υπόλοιποι κάπως δράση. Και δεν εννοώ όλοι μαζί, γιατί και αυτό εκμετάλλευση πάει να γίνει, έτσι. Κατάλαβες τι να πω. Όπως έγινε με τους αγανακτισμένους που τους εκμεταλλεύτηκαν δύο κομματικά κροατήρια. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Εντάξει. Αυτό ήταν και θέμα οργάνωσης. Δεν θα πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη. Είναι δυνατόν να συνεχίζει να υπάρχει αποχή 50% σε κάθε εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα? Όχι. Πού είναι το 50%? Και άντα να κατανοήσω ότι από αυτό το 50% το 20-30 όντως είτε είναι εκτός Ελλάδος είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν για άχυψη λόγους. Είναι δυνατόν οι μισοί να μην ψηφίζουν? Και μάλιστα να βλέπω και ανθρώπους στην ηλικία μας. Εννοεί. Σε δημιουργική ηλικία δηλαδή που δουλεύουν και μπορούν και να εργάζονται, μια άποψη ψάχνουν μια δουλειά καλύτερη. Να σας έρχεται να σου λέω εγώ για ιδεολογικούς λόγους δεν ψηφίζω. Δεν ψηφίζω, ναι. Όχι, είναι λάθος αυτό και γενικότερα απλά αυτό ξέρεις. Άσε τα κομματόσκυλα, αυτό ξέρεις να κάνουμε κομμάτων. Άσε τα κομματόσκυλα να βολεύονται. Γιατί για να συνεχίζεις αρρωστημένα και να λες ότι όμως φταίει το κομματικό κράτος. Κοίταξε, αρχικά μπορούμε να πάμε να αναλάβουμε τις ευθύνες και να ψηφίσουμε, αλλά για να μετουσιωθεί αυτό το πράγμα σε πολιτική κίνηση, να σου το πω έτσι. Πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Το λύσαμε το θέμα του Ελληνικού. Το λύσαμε τα προβλήματα μας της χώρας. Εσείς, άμα θέλετε να λύσετε τα προβλήματά σας ό,τι αφορά το χώρο του επίπλου, θα πάτε στη χορηγάρα μας. Εκεί δεν υπήρξε ποτέ κρίση. Εκεί ποτέ. Ίσα-ίσα είναι από τις επιχειρήσεις. Ξέρεις, στην κρίση ο καλός. Επιβιώνει. Επιβιώνει και αυξάνεται. Εννοείται. Εσείς θα πάτε στον Παπαϊωάννου, ο οποίος όχι μόνο επιβιώνει. Γι' αυτό και πας στο μαγαζί. Καταρχάς, πας στο μαγαζί και σοβαρά αυτό που θα πω. Δεν πρέπει έχει, να κλείσεις ραντεβού. Ναι. Δεν είναι μπαίνω μέσα, καλησπέρα εδώ έχουμε. Γίνεται πανικός. Και το πεντάλεπτο δηλαδή, κυριολεκτικά. Ναι. Κάποιος θα το θεωρήσει, έλα μωρή, υπερβολική. Όχι, είναι, όχι. Ισχύ, και το λένε, ξέρω εγώ, επειδή είναι χορηγό του κτλ. Κοίτα. Πάτε μια βόλτα πηγαίνετε, και να καταλάβετε. Ευκαρπία. Ότι θα σε εξυπηρετήσουν, θα σε εξυπηρετήσουν. Ναι, αλλά θα περιμένετε λίγο. Ναι, αυτό. Θα δείτε ότι. Εντάξει, έχει κόσμο τέλος πάντων, ο οποίος ψάχνει να φτιάξει έπιπλα
για κουζίνα. Όχι, για αυτό το λέμε ότι θα περιμένουν. Για... Να κλείσουν ραντεβού, Βασίλη. Όχι, ρε, θα περιμένουν. Θα περιμένουν μέχρι να ξεκινήσουν. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο. Το γεγονό ότι υπάρχει πολλοί κόσμο. Τα έπιπλα δεν είναι σαν το γυράδικο, ρε φίλε. Που περιμένει και λε, ωρε φίλε, θα περιμένω πόση ώρα πεινάω. Πρέπει να φτιάξει έπιπλα. Για να υπάρχει κόσμο σημαίνει ότι κάτι καλό. Κάτι καλό συμβαίνει. Έτσι, ναι, κάτι στο καλό. Οτιδήποτε. Λοιπόν, έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία. Ρίξτε μια ματιά. Υπάρχει και το έπιπλο pavlapi.gr που είναι το site του εκεί για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς επιστρέφουμε με αυτό που τάξαμε. Θα επιστρέψουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ με βαθμολογίες. Πώς περνάει, τι δεν περνάει, τι θέλει για να περάσει κτλ. Επιστρέφουμε και θα ασχοληθούμε με Μουντιάλ και με το πώς έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι. Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπουμε εδώ στην ΕΡΤ, περιμένοντας και το επόμενο παιχνίδι. Ο Ταγί Περντογάν κερδίζει τις προεδρικές εκλογές. Χάνει, λέει, το ΑΚΡ, το έλεγχο της Βουλής. Τι είναι αυτό το κόμμα του? Μάλλον. Έτσι λέγεται. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω από τουρκικές εκλογές. Δεν ξέρω από τουρκικά. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και πλάνα από το νέο συλλαλητήριο για την Μακεδονία. Στο Λευκό Πύργο. Τις προάλλες. Όσοι θέλετε να κινηθείτε στο κέντρο, να σας ενημερώσουμε. Αποφύγετε ότι το Λευκό Πύργο. Αποφύγετε το, γενικά το κέντρο. Το κέντρο, ναι. Είναι δύσκολα. Έχουμε τα πλάνα. Αν κάποιος φίλος είναι και θέλει να δώσει τον παλμό, πολύ ευχαρίστω να κάνει το ρεπορτάζ εδώ για λογαριασμό της εκπομπής. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4. Εμείς είμαστε η εκπομπή αλλού για κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10. Σαν θέμα μας, θέλουμε να παραμείνουμε στα του Μουντιάλ. Ξεφύγαμε πριν με έτσι. Γίναμε και λίγο έξυπνοι. Ήθελα πριν πάμε στο Μουντιάλ να σου πω για τις εκλογές στην Τουρκία. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι ρε παιδί μου γειτνιάζουσα χώρα. Ναι. Έτσι. Αλλά κυριολεκτικά πώς να το πω, η κουλτούρα είναι πολλά χρόνια πίσω. Έβλεπα δηλαδή. Είναι ρε παιδί μου αυτό που λέμε ανατολίτικη χώρα. Εμείς δεν είμαστε ανατολίτες. Είμαστε, αλλά όχι σε όλες τις δικές. Όχι, δεν είμαστε. Ναι. Γιατί κοίταξε, αν και η Τουρκία είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ήταν. Δεν θα ήταν, όχι, αλλά εμείς πλέον δεν είμαστε. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό και αν θες να το συνδυάσω με πριν, όσοι θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στην Ευρώπη. Όχι, ανήκομεν στη Δύση. Έτσι. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω που ανήκομεν, αλλά μας συμφέρει να ανήκομεν στη Δύση. Μη σου πω ότι είμαστε. Έτσι. Συνειδητά, σαν έθνος φιλοαμερικάνοι. Πες όμως για το. Λοιπόν, άκουγα ρε παιδί μου τα τραγούδια. Γιατί εντάξει, γενικότερα κάθισα, είδα ένα ρεπορτάζ για τις προεδρικές εκλογές. Τι κάνουν οι υποψήφοι, τα τραγούδια κτλ. Ναι, ναι. Είχε κάτι ζουρνάδες, κάτι κλαρίνα, κάτι βιολιά έτσι με. Και κάτι ανατολίτικη ρυθμή στα προεκλογικά τραγούδια που βγάζανε για τους υποψήφιους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκέψω ότι η Ελλάδα. Από το 60, από το 70, ρε παιδί μου, πότε ήταν η Νέα Δημοκρατία, το 74, ζήτω η Ελλάδα, ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας ήταν pop. Έτσι. Δεν ήταν, ας πούμε, εμβατηριακός. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα αυτοί πουλάνε λόγο και θρησκείας, λόγο και ανθρώπινη. Ναι, ναι, είναι φάση. Είναι φάση, πουλάνε ανατολή, είναι φάση ανατολίτικο, ρε παιδί μου. Και γενικότερα η όλη λογική και η όλη κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, να στο πέσει, ο δημόσιος διάλογος που γίνεται στις εκλογές ήταν 50. Μπορεί και παραπάνω χρόνια πίσω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με τη διαφορά αυτή της κουλτούρας έπαθα πλάκα. Τώρα, αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι. Έτσι. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν και στην Τουρκία άνθρωποι οι οποίοι είναι στη σύγχρονη εποχή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, με social media, με σύγχρονες απόψεις κτλ. Κτλ. Έτσι. Αλλά η πολιτική κουβέντα και γενικότερα ο δημόσιος βίος έτσι, είναι. Πώς να το πω. Ο πιστοδρομικός. Αυτό ήθελα να πω, να το σχολιάσω. Πάμε να μιλήσουμε για το Μονδιάλ. 23-10-287-888 στη διάθεσή σας και για να μιλήσουμε για την συγκέντρωση που γίνεται στο κέντρο και για όσους φίλους θέλουν να μας πούνε για την επιστροφή από Χαλκιδική, η οποία από ό,τι άκουσα είναι σε χαλαρούς ρυθμούς, καθότι οι περισσότεροι είτε γυρίσανε πολύ νωρίς λόγω κακοκαιρίας κτλ. Είτε δεν πήγανε καν. Ωραία. Έτσι. Να πάμε τώρα στο θέμα μας. Μουντιάλ. Τι ισχύει σε ισοβαθμίες, γιατί πρέπει να το ξέρουμε αυτό πριν κάτσουμε να δούμε. Σήμερα καταρχάς είναι η τελευταία μέρα της δεύτερης αγωνιστικής. Μπράβο. Τελειώνει. Από αύριο δηλαδή. Ξεκινάει. Από αύριο ξεκινάει είναι τελευταίες αγωνιστικές για όλους τους ομίλους. Ναι, 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 ναι. Και τελειώνει ένας όμιλος. Καθαρίζουμε και αρχίζουν να βγαίνουν ζευγάρια για τα νοκάουτ των 16. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μετράει είναι η διαφορά τερμάτων. Στο σύνολο. Έτσι. Όχι μεταξύ παιχνίδια. Όχι, η διαφορά τερμάτων. Το δεύτερο που μετράει είναι η επίθεση. Η καλύτερη επίθεση σε ισοβαθμία δύο ή τριών ομάδων, έτσι, αυτό εννοούμε.
Δηλαδή για να το πω. Και μετά μετράει το τι έγινε στο μεταξύ του παιχνιδιού. Για να το πω λαϊκά. Έστω ότι δύο ομάδες είναι συν δύο γκολ κτλ. Δηλαδή έχουν και οι δύο συν δύο θετικό. Έχουν βάλει παραπάνω δύο γκολ από όσο έχουν φάει. Μία ομάδα. Αν έχει η μία έχει 5, βάλει. Και αν 6-4 η άλλη. Αυτό. Η 6-4 είναι προπάνω. Και οι δύο συν δύο μετράει η καλύτερη επίδεση. Ακριβώς. Μετά μετράει το. Αν είναι 6-4 και οι δύο. Μετά έχουν... μετράει το μεταξύ του. Μετράει το μεταξύ του παιχνίδι. Αν δεν ισχύει και αυτό, αν δηλαδή και το μεταξύ του είναι ισοπαλία, μετράει διαφορά τερμάτων στα μεταξύ του παιχνίδια. Που αν είναι ισοπαλία, προφανώς, μάλλον δεν είναι. Αυτό, sorry, αυτό είναι και για τις τρεις ομάδες. Έτσι. Έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβάθμια. Μετά μετράει η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ του παιχνίδια. Μετά μετράει η κατάσταση βάσει του fair play στη διοργάνωση με τις κάρτες κτλ. Και το τελευταίο που μετράει είναι το ranking της FIFA. Πάντα αυτό σε περίπτωση είναι, που, που, είναι όλα, που όλα είναι τάι. Συνήθως η διαφορά των γκολ ή η επίθεση ουσιαστικά αρκεί. Δίνει ναι, και αρκεί. Απλά το θέμα είναι ότι μία στο τόσο μπορεί να συγκαλυφθεί. Πρέπει να είναι καλυμμένη. Άρα πάμε λίγο. Πρώτος όμιλος. Ρωσία και Ουρουγουάη έχουν από δύο νίκες. Έχουν περάσει και οι δύο. Οπότε... Και αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει το ποιος θα βγει πρώτος. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του Β', δηλαδή η Ισπανία, η Πορτογαλία ή η Ιράν, ανάλογα. Έτσι. Ναι. Άρα έχει ένα θεματάκι, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος. Φίλε, δύσκολο αυτό, έτσι. Δύσκολο, δύσκολο. Και δεν μάλιστα, πρέπει να κοιτάς. Και μάλιστα θα γίνουν και δύο ωραία ματσάκια, θα πω. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, είναι Ρωσία, Ουρουγουάη, Πορτογαλία, Ισπανία. Έτσι, ενώ ο δεύτερος του Α πάει με τον πρώτο, αντίστοιχα. Ναι. Του Δευτέρου. Άρα αυτοί οι δύο όμιλοι διασταυρώνονται μεταξύ τους. Έχουμε ήδη τις δύο ομάδες που περάσαν από αυτόν τον όμιλο και μάλιστα παίζουν μαζί τελευταία αγωνιστική. Από τη στιγμή που η Ρωσία έχει το 8-1 σε διαφορά τερμάτων και η Ουρουγουάη το φτωχό 2-0, έτσι και έτσι και τα δύο τους μάτς με 0-0. Η Ρωσία έχει και την ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική. Άρα με ισοπαλία ή νίκη η Ρωσία προκρίνεται ως πρώτη και κοιτάει ποιος θα βγει δεύτερος. Μόνο με νίκη η Ουρουγουάη. Μόνο με νίκη η Ουρουγουάη πάει στην πρώτη. Φίλος ο Έκτορας θα παίξει, όχι ο Μποτρίνη, ο Έκτορα Ουλκούπερ, θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία για να, πώς θα το για πω, την τιμή των όπλων, για την τιμή για να πάρει έστω μια νίκη, αν και νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν τον σηκώνει το κλίμα, τι να πω, δεν ξέρω. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Έχω την αίσθηση ότι για αρχή να πούμε αυτό. Δεν θα ανανεώσει. Λοιπόν, αυτά τα μάτς και τα δύο γίνονται στις 5 και ξεμπερδεύουμε από τον πρώτο όμιλο νωρίς. Το απόγευμα αύριο να δούμε ουσιαστικά το ένα μάτς έχει ενδιαφέρον. Ποιος θα βγει πρώτος. Που μεταξύ μας μπορεί να συμφέρει να βγει και δεύτερος. Ανάλογα με το γιατί τι θα και γίνει. Οι δύο οι ομάδες από την άλλη όμιλο είναι φωτιά. Τώρα, φωτιά ο άλλος όμιλος που λέμε είναι όμιλος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Εκεί όπου, όπως λες, είναι φωτιά και οι δύο έχουν 4 βαθμούς οι Ισπανοί με τους Πορτογάλους και οι δύο έχουν ακριβώς την ίδια διαφορά. 4-3 είναι, έτσι. Έτσι. Να θυμίσω ότι κερδίσανε με 1-0 το δεύτερο μάτς και το πρώτο το 3-3. 3-3. Το Ιράν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, πρόσεξε, έχουν ίδια διαφορά τερμάτων, έχουν ίδια γκολ στο μεταξύ τους παιχνίδι και αποτέλεσμα. Άρα εδώ θα μετρήσει συνολικά στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι, αλλά θα σου πω, επειδή ο ένας έχει ήδη προκριθεί και θα σου πω το γιατί. Το Ιράν έχει 3 βαθμούς, το Μαρόκο έχει 0. Το Μαρόκο έχει αποκλειστεί. Είναι αδιάφορο. Έτσι. Και αύριο το βραδάκι στις 9 το Ιράν θα παίξει με την Πορτογαλία. Το Ιράν το οποίο ουσιαστικά με την Ισπανία, έτσι όπως το είδαμε, κατέβασε λεωφορείο. Ναι. Τώρα η Πορτογαλία και αυτή η λεωφορείο θα κατεβάζει. Με ισοπαλία. Έτσι, περνάει η Πορτογαλία. Το Ιράν δεν θέλει ισοπαλία. Θέλει μόνο θέλει νίκη. Αλλά αν πάρει την νίκη. Περνάει. Bye bye, Φερνάντο Σάντος. Ναι. Έτσι. Περνάει. Από τώρα. Άρα, ως μη γενόμενο και το πολύ καλό πρώτο παιχνίδι. Άρα, θεωρείς ότι η Ισπανία. Η Ισπανία είναι έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει ήδη και μάλλον θα έχει περάσει και ως πρώτη. Τα προγνωστικά λένε, φίλε, ότι θα ρίξει πολλά στο Μαρόκο. Μάλιστα. Εντάξει. Περισσότερα από ότι θα ρίξει Πορτογαλία στο Ιράν που θα είναι ενδιαφερόμενο, γιατί να σου πω διαφορετικά. Αν η Πορτογαλία ανοίξει το σκορ. Δεν θα κοιτάξει να βάλει δεύτερο και τρίτο γκολ. Θα κοιτάξει την άμυνά της. Να κοιτάξει να κρατήσει την νίκη. Ή άρα ευχόμαστε το Ιράν να βάλει νωρίς γκολ για να δούμε ωραίο χαμός, μάτς. Χαμός θα γίνει. Ναι, εννοείται. Έτσι. Μετά θα κλειστεί πίσω το Ιράν και μετά καληνύχτα Φερνάντο. Αυτά από τους δύο ομίλους που εγώ θεωρώ ότι εντάξει, η πρωτιά εδώ στον όμιλο τον δεύτερο πρέπει να κοιτάνε και λίγο γιατί θα ξέρουν ποιος θα είναι πρώτος δεύτερος από Ρωσία και Ουρουγουάη.
Νομίζω ότι κανένα δεν θέλει να κληρωθεί με του Ρώσου, φίλε. Γιατί είναι γηπεδούχοι. Έτσι. Φοβερή δυναμική. Καλή ομάδα. Καλή ομαδούλα. Δεν έχουν παίξει μεγάλο μεγαθύριο. Όχι, αλλά έχουν δυναμική. Έχουν δυναμική και αυτό λέει πολλά. Σχετικά. Έτσι, οπότε... Λοιπόν, τρίτος όμιλος. Η Γαλλία έχει το 2 στα 2 με 6 βαθμούς. Οι Δανείοι είναι στους 4. Η Αυστραλία θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτός ο όμιλος. Η Αυστραλία πήρε την ισοπαλία στο προηγούμενο μάτς και ουσιαστικά διατηρήθηκε έτσι σε βαθμολογική. Είναι ενδιαφέρον. Ένα βαθμό και το Περού έχει 0. Τώρα από εκεί και πέρα τα μάτς που θα γίνουν την Τρίτη. Η Αυστραλία θα παίξει με το Περού. Άρα πρακτικά να το πω. Παίρνει την νίκη η Αυστραλία γιατί το Περού. Αν το Δανία Γαλλία έρθει χ, τελείωσε. Ναι, γιατί περνάει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πάνω από. Δανία Γαλλία αν έρθει χ, περνάνε και οι δύο με του Γάλλου, θα περνάνε και ω πρώτοι. Ναι. Κατάλαβε, δεν του χαλάει δηλαδή του Γάλλου. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ας πούμε, να το δούμε. Να το δούμε πώ θα γίνει. Οι Γάλλοι από τη στιγμή που έχουν περάσει. Οι Δανείοι το έχουν ξανακάνει. Θα παίξουν και 3-4 αλλαγές. Οι Δανείοι το έχουν ξανακάνει αυτό με τη Σουηδία. Ναι. Τότε με την ισοπαλία της ντροπής. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν τα λέμε και αυτά. Έχουν ντροπή σαν ποδοσφαιρική χώρα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι Γάλλοι θα κερδίσουν. Δεν ξέρω. Θα φάνε γερό κράξιμο άμα παίξουν με τίποτα αλλαγές και πάρουν μια ισοπαλία. Απ' την άλλη, οι Αυστραλοί πρέπει να βάλουν στο Περού αρκετά. Γιατί αυτή τη στιγμή, κάτσε λίγο να το δούμε. Είναι στο 2-3, ενώ η Δανία είναι στο 2-1. Άρα σίγουρα πρέπει να κερδίσουν με 2 γκολ και εκτός αν η Δανία φάει 3-4. Ναι, ναι. Φίλε, εντάξει. Συν και άλλα ανάλογα διαφορά. Κοιτάει ουσιαστικά και το πόσο κερδίζει η Γαλλία, ναι. Αν κερδίζει. Αυτά για τον τρίτο όμιλο. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε την Κροατία που έχει κάνει το θεαματικό 2-2. Και έχει και το 5-0 διαφορά και αυτό κράτατο. Αυτό παίζει ρόλο. Κράτατο. Η Νιγηρία είναι στους 3 με την νίκη της. Η Ισλανδία με την Αργεντινή είναι στον 1 βαθμό. Τώρα την Τρίτη θα έχουμε τα τελευταία παιχνίδια για αυτόν τον όμιλο όπου η Νιγηρία θα παίξει με την Αργεντινή όπου ουσιαστικά η ομάδα του Μέση κοιτάει και θέλει μόνο νίκη, ναι. Για να προσπεράσει την Νιγηρία και θεωρητικά οι Κροάτες πρέπει να χάσουν και να υπάρξει και θέμα, πώς το λένε, διαφοράς τερμάτων. Δηλαδή να κερδίσει η Ισλανδία την Κροατία με πολλά γκολ. Και να έχει τριπλή ισοβαθμία στους... Για να έχει ισοβαθμία με την Αργεντινή στους 4. Ναι. Άρα η λογική λέει ότι οι Κροάτες δεν χάνουν ή τέλος πάντων... Κερδίζουν. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, δηλαδή, άντε και πες ότι κερδίζει η Ισλανδία, ρε φίλε, τάκα, 3-0 θα κάνει. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα η Αργεντινή θέλει και κυνηγάει τη νίκη με την Νιγηρία σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όπου οι Αφρικανοί με χ περνάνε. Ναι. Έτσι, με χ περνάνε. Άρα έχουν δύο αποτελέσματα. Δύο αποτελέσματα και θα δούμε και εκεί πώς θα γίνει. Τώρα, αυτοί οι όμιλοι, ο τρίτος όμιλος με τον τέταρτο διασταυρώνονται. Έτσι, δεν το λέω λάθος, σωστά το λέω. Ωραία. Που σημαίνει ότι οι Κροάτες εφόσον βγουν πρώτοι θα κοιτάξουν είτε Δανία είτε Αυστραλία στο πρώτο τους νοκάουτ. Καλή κληροσούλα. Καλή έτσι για τους Κροάτες. Δηλαδή, πρακτικά λες τον Κροάτες. Στα μέτρα τους. Μπράβο σου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, έπαιξες δύο μάτς καλά, θα παίξεις με ένα πραγματικά. Στα μέτρα σου. Στα δεύτερο μέτρα σου. Ομίλου. Ναι. Δεν θα παίξεις με μια ομάδα που έχει καλή ομάδα, απλά δεν έκανε καλό ομίλο. Σε αντίθεση με το πρώτο. Αντίθετα, η Γαλλία, εφόσον περάσει ως πρώτη, υπάρχει πρέπει να πέσει πάνω στην Αργεντινή. Όσο ρδέλο. Να είναι ο Αργεντίνος. Είναι Αργεντινή. Όπως θα το κάνουμε. Είναι δεν είναι καλή κλήρωση. Στην γιατί, καλή γιατί, του μέρα. Δεν λέμε μεταξύ μας το να παίξει με την Κροατία, ας πούμε. Και εγώ θα προτιμούσα Αργεντινή. Καλά, σίγουρα. Πριν ξεκινήσουμε οι όμιλοι, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Γιατί αυτό, η Κροατία εντάξει. Είναι το dark horse, έτσι. Είναι το, και αυτό, και το outsider της οργάνωσης. Ναι, ναι. Για να πάει σίγουρα, μπροστά. Πάμε. Πέμπτος όμιλος, να δούμε τι ισχύει και εκεί. Είναι ο όμιλος της Βραζιλίας. Η οποία μετά την γκέλα της πρώτης αγωνιστικής, την παρολίγον γκέλα της δεύτερης αγωνιστικής με 2 γκολ μετά το 90, έχει φτάσει στους 4 βαθμούς. Οι Ελβετοί έχουν και αυτοί 4, οι Σέρβοι 3 και η Κωνσταρίκα 0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική. Άρα Κέιλορ Νάβας, μόνο με την Ελλάδα ξέρεις να Ελβετία Κωνσταρίκα. Ελβετία-Κωνσταρίκα είναι δηλαδή στα πόδια των Ελβετών. Μάλιστα. Η πρόκριση. Δεν κοιτάζουν καν, κερδίζουν. Την Κωνσταρίκα και περνάνε. Επίσης, το Βραζιλία-Σερβία ενδιαφέρεται η Βραζιλία.
Γιατί οι Σέρβοι με νίκη περνάνε, με ισοπαλία υπάρχει περίπτωση η Βραζιλία να μείνει δεύτερη. Έτσι. Άρα ο Ελβετός λογικά αν κάνει το καθήκον του, περνάει. Μπορεί να περάσει και με ισοπαλία, μπορεί να περάσει ακόμα και με ήττα ο Ελβετός. Έτσι. Να χάσει από την Κωνσταρίκα και να κερδίσει η Βραζιλία τη Σερβία. Πάλι περνάει. Έτσι. Ισχύει, ισχύει. Άρα είναι σε πολύ. Είναι πώς το λένε, σε πολύ ευνοϊκή θέση η Ελβετία μετά και τον γκολ που έβαλε. Το γύρισμα που έκανε επί τη Σερβία καθότι έχανε και το έκανε σε 2-1. Τώρα στον όμιλο, ο οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, δεν έχουμε το τελευταίο. Όχι, συγγνώμη, να πάμε στον έκτο όμιλο. Εκεί όπου ο Γερμανός χθες με την κολάρα του Κρος. Πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ φύγαμε καλό εδώ στο ημίχρονο με τον Σουηδό να κερδίζει 0-1. Και βγήκαμε έξω για τις ρετσίνες μας και γύρισε το μάτσο. Και στο τέλος θα κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Αυτό που έλεγε ο Λίνεκερ. Ναι. Όντως. Κοίταξε όμως. Δίκαια κερδίσαν. Δίκαια. Είχαν ευκαιρίες να κάνουν 4-5 γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σουηδία ανέμενε στο πρώτο δεν έδωσε την κατοχή της μπάλας στους Γερμανούς και έδινε σαν αντέπινση. Αλλά στο δεύτερο ήταν κατηφόρα. Είχε Όλσεν δηλαδή. Έβγαλε πάρα πολλά χτες. Έχει ευθύνη στον γκολ. Θεωρώ ότι έχει με την έννοια του ότι είναι στη μεριά του. Όχι, είναι στη μεριά του. Περνάει από αυτόν. Ναι, είναι στη μεριά του. Δεν είναι κλειστή γωνία, είναι απέναντι. Αλλά το θέμα είναι ότι πάει απέναντι, στο απέναντι παραθυράκι. Ναι, εκεί, μα εκεί είναι ο τροματοφυλάκης. Απλά η μπάλα περνάει. Όχι, στο κέντρο είναι. Δεν το τρώει στην κλειστή γωνία που είναι εύκολο να βγάλει το χέρι σου. Το τρώει απέναντι. Πρέπει να κάνει εκτείναξη. Okay, για μένα έχει ευθύνη. Έχει, αλλά θεωρώ, δεν φταίει μόνο αυτό. Τώρα τα κάνει πασούλα εκεί στη γωνία. Και δεν σπάει το τείχος να κάνει. Να τρέξει κάποιο να. Ναι, το τείχος θέλει. Σίγουρα. Αλλά είναι και η εκτέλεση του Κρος, έτσι. Είναι φοβερό. Που το κάνει το 91 αυτό. Είναι απίστευτο. Μεταξύ μας τον γκολ δεν μπαίνει εύκολα. Όχι, όχι. Θέλει κάκαλα. Οι Γερμανοί που με ισοπαλία θα είχαν σοβαρότατο πρόβλημα. Και θα σου πω το γιατί. Το Μεξικό έχει 6 βαθμούς. Η Γερμανία και η Σουηδία 3. Και η Κορέα έχει 0. Τελευταίο παιχνίδι των ομίλων θα είναι. Το Κορέα-Γερμανία, έτσι, και το Σουηδία-Μεξικό. Αν οι Γερμανοί είχαν την ισοπαλία χθες και έμεναν στον έναν βαθμό, έτσι, και τα Καρντάσια, οι Σουηδοί πηγαίνανε στους 4, τότε με ισοπαλία τελευταία αγωνιστική Σουηδία και Μεξικό περνούσαν παρέα. Ναι. Και πετούσαν έξω τη Γερμανία. Και ουσιαστικά τώρα με τη νίκη τους οι Γερμανοί, επειδή έχουν και την διαφορά, είναι και οι δύο στο 2-2, έχουν την τύχη στα χέρια τους. Περνάνε όχι ως πρώτοι, αλλά μπορεί να περάσουν και ως πρώτοι. Σε τριπλή ισοβαθμία. Γιατί είναι Σουηδία-Μεξικό, Γερμανία-Κορέα. Ρίχνει ένα τάλιρο, να στο πω έτσι απλά, ο Γερμανός που μπορεί. Στον Κορεάτη 5. Που μπορεί. Έτσι, 5-0 να πάει στο συν 5 τη διαφορά. Κερδίζει η Σουηδία το Μεξικό και περνάει και ως πρώτος. Μάλιστα. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι οι Γερμανοί έχουν το. Και υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να δούμε Γερμανία-Βραζιλία. Ναι, 16. Αυτό ουσιαστικά οι όμιλοι οι οποίοι διασταυρώνουν είναι ο πέμπτος με τον έκτο. Και όπως είπες, η Βραζιλία λογικά θα περάσει ως πρώτη εφόσον κερδίσει η Σερβία. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Όχι, έτσι, αλλά. Γιατί να σου το πω, μπορεί να πάρει μια ισοπαλία είναι μόνο και μόνο για να περάσει. Ναι, και δεν είναι η Σερβία, δεν είναι η Βραζιλία βασικά η ομάδα φόβητρο. Δεν μου λες, άμα ήσουν Βραζιλία, δεν έπαιρνε την ισοπαλία να περάσει δεύτερο να παίξει με το Μεξικό. Σίγουρα. 100%. Να γλιτώσει την Γερμανία που σου ρίξε και στο προηγούμενο Μουντιάλ τα πολλά. Βέβαια εξαρτάται τώρα την. Πώς να το πω, τη λογική. Αυτό που θα που έχει μια ομάδα. Γιατί μπορεί να θέλουν να πάρουν και την εκδίκηση. Να σου το πω έτσι. Εντάξει, μεγάλες ομάδες δεν κοιτάνε με τον διασταυρόν εδώ βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω ότι θα σκεφτεί έτσι, αλλά πονηρά σκεπτόμενος ναι. Αλλά σίγουρα θα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα ματσάκια. Στους 16. Τώρα, στον 7ο όμιλο, η Αγγλία με την νίκη της ουσιαστικά έβαλε ακριβώς όσα γκολ χρειαζόταν για να έχει την ίδια διαφορά τερμάτων με το Βέλγιο. 8-2 είναι. Στο 8-2 είναι και οι δύο ομάδες έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Και είχαμε πει και πριν από την διοργάνωση, να θυμάσαι, ήταν ο όμιλος που δεν υπήρχε καμία περίπτωση, ας πούμε, την Ισία και Παναμάς. Όχι, εντάξει, να περάσουν. Ναι, ο πιο ήταν ο πιο εύκολος όμιλος. Άσχετα αν η Αγγλία ζωρίσκει στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, και βάλει τον γκολ στο 91 με τον Κέιν. Από εκεί και πέρα, οι δυο τους θα παίξουν και θα διασταυρωθούν με έναν εύκολο θεωρητικά όμιλο. Έτσι, θεωρητικά πάντα.
όπου είναι όμιλος που τρέχει τώρα ακόμα. Τελευταία αγωνιστική Αγγλία-Βέλγιο και την Ισία Παναμάς. Δεν έχει κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Και είναι στάνταρ αυτοί που θα περάσουν και από τον όμιλο της Αγγλίας και από τον όμιλο της... Όχι, γιατί υπάρχει τώρα το μάτς, το Πολωνία-Κολομβία. Α, είναι με μάτς λιγότερο. Το οποίο σωστά. Ξεκινάει σε μάτς. 25 λεπτάκια. Όχι, συγγνώμη. Άρα, η Ιαπωνία σε λεγάλη είναι στους 4 βαθμούς. Θα δούμε σήμερα το αποτέλεσμα, έτσι, το οποίο αν είναι ισοπαλία θα είναι υπέρ των δύο ομάδων που προείπα, δηλαδή Σενεγάλης και Ιαπωνίας που θα έχουν στο τελευταίο παιχνίδι τη δυνατότητα να περάσουν και με μια ισοπαλία. Και ουσιαστικά, εδώ εγώ διαβάζω κάποια ρεπορτάζ που οι Βέλγοι θα ξεκουράσουν πολλούς παίκτες στο τελευταίο μάτς. Θα κοιτάξουν ίσως και τις κάρτες, μην χάσουν κάποιο παίκτη στον πρώτο γύρο το νοκάουτ, δεν ξέρω. Ο Μαρτίνες, από ό,τι κατάλαβα, υπονόησε ότι θα αφήσει. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι το Βέλγιο έχει περισσότερο στα μέτρα του την Ιαπωνία από ότι η Αγγλία τη Σενεγάλη. Κοίταξε, όπως και να το κάνουμε, ο τελευταίος όμιλος είναι ένας ανίσχυρος όμιλος. Εντάξει, και οι δύο, η Αγγλία-Βέλγιο, με όποιον και να πέσουν, ναι, θα είναι φαβορί. Θα ναι, είναι τα φαβορί. Εδώ το ζητούμενο είναι το ποιος θα κάνει την πιο έξυπνη κίνηση. Εντάξει, λοιπόν, φτάσαμε και 35. Πάμε διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα, με το Μουντιάλ. Έχουμε και μάτς το οποίο ξεκινά σε λίγο. Επιστρέφουμε με το Πολωνία-Κολομβία να ξεκινάει σε περίπου 10 λεπτάκια. Με 3-4-3 θα κατέβει ο Πόλωνος. Με Σέσνη κάτω από τα δοκάρια, από ό,τι διαβάζω, τον Πάσδαν, τον Μπέντναρεκ και τον Πίστζεκ να είναι τριάδα των αμυντικών. Ο Ρίμπους με τον Μπερεζούτσκι θα είναι τα φτερά που θα παίζουν και ως πλάγια αμυντική αλλά και ως δημιουργή στα χάφα τον χρειάζεται. Ο Γκουράλσκι με τον Κρυχόβιακ στα χάφ, με τον Λεβαντόφσκι στην κορυφή και τον Σγελίνσκι με τον Κονάκι, αν τον διαβάζω καλά, δυστυχώς δεν το ξέρω τον ποδοσφαιριστή, να παίζει στα πλάγια. Τώρα οι Κολομβιανοί με Ωσπίνα κάτω από τα δοκάρια, Αρίας δεξιά, τον Μοχίκα αριστερά, τον Μίνα και τον Σάντσεθ τους δύο μπακ. Ο Αγκιλάρ με τον Μπάριος, οι δύο κόφτες, το 4-2-3-1 που κατεβάζει ο Πέκερμαν. Με τον Κιντέρο, τον Κουαδράδο και τον Χάμες Ροδρίγκες να είναι πίσω από τον Φαλκάο για ένα μάτς δίχως αύριο για τους δύο. Έτσι όπως χάσει σήμερα έχει ήδη αποκλειστεί, αλλά όποιος κερδίσει μπαίνει αυτόματα ως ακόμα και πρώτος μπορεί να βγει, έτσι, με την Ιαπωνία και τη Σενεγάλη, για όσο άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να έχουν έρθει ισόπαλοι προ-λίγου στο 2-2 και να μένουν στους 4 βαθμούς. Θα μπορούσε μια ομάδα να έχει ήδη πάρει να την έχει πρόκληση ήδη προκριθεί από σήμερα. Μάλλον η Σενεγάλη θα ήταν αυτή, καθότι πήρε 2 φορές προβάδισμα στο σκορ και δεν κατάφερε δύο να το κρατήσει. Αυτά. Τώρα διαβάζω. Έχουμε διάφορα θέματα εκτός Μουντιάλ μέχρι να ξεκινήσει το μάτς, τα δούμε κιόλας. Διαβάζω καταρχάς εδώ στα μεταγραφικά ο Αραούχο, ο οποίος ήταν για 1,5 χρόνο δανεικός από την Λας Πάλμα στην ΑΕΚ. Λας Πάλμα, η οποία έπεσε κατηγορία, έτσι, και πήγε και ο Μανώλο Χιμένεθ εκεί για να κάνει το. Για να είναι προπονητής, τέλος πάντων. Το κάνει τον προπονητή, είναι λίγο ειρωνικό. Έχει δύο προτάσεις από ό,τι διαβάζουμε σε ρεπορτάζ ισπανικής εφημερίδας της La Provincia. Πρόσεξε τώρα, έχει πρόταση για τον Αραούχο εκτός Ευρώπης που ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια, ρε φίλε. Να τον πουλήσει δηλαδή, ναι, για 20 εκατομμύρια. Ναι, ναι, προχτές, ναι, τον έδινε. Και έχει και πρόταση εντός Ευρώπης για 16. Και μάλλον το ζήτημα είναι το που θέλει να πάει ποδοσφαιριστής. Κάπου θα κολλάει το θέμα σε πράγματα εφορίες, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με πώς να το πω, με κριτήρια, ας πούμε, το ποια πρόταση είναι καλύτερη. Δηλαδή τα 4 εκατομμύρια μπορεί να μην είναι η πραγματική διαφορά, ναι, της πρότασης. Ναι, ναι. Έτσι. Ένα, έχει κι άλλο. Το σίγουρο είναι ότι τα ποσά κυμαίνονται κάπου εκεί. Μάλιστα. Έτσι, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος απέκτησε αξία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και όχι στην Ισπανία. Έτσι. Τολμώ να σου πω ότι, εντάξει, όντας πραγματικά από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά
έκανε διαφορά. Ειδικά δεν πέρυσι, μπορώ να δικαιολογήσω τα ειδικά πόσα. Ειδικά πέρυσι έκανε μπαμ με το που ήρθα, θυμάσαι καλά τα Χριστούγεννα. Ναι, την περσινή σεζόν που έλεγες, έκανε. Ποπό ρε φίλε. Τι είναι αυτός, γιατί ήρθε στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Φέτος η αλήθεια είναι ότι... Όχι, ήτανε... Ήταν ο κορυφαίος Σάκ μας. Ήταν, εντάξει. Αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε. Ο παίκτης ο οποίος ξεχώριζε, ας πούμε, σαν τη μήγα μες στο γάλα, είτε στην, στο ρόστερ του Σάκ. Τα 20 εκατομμύρια τα θεωρώ πάρα πολλά. Εντάξει, και έχουν ανέβει όμως τη μέτρα, φίλε. Αλλά εντάξει, γενικότερα πλέον όταν. 20 εκατομμύρια πλά... τώρα μιλάμε. Όταν ο Ντεμπελέ. Από καμιά Κίνα ή από καμιά. Ναι, όταν ο Ντεμπελέ κάνει 140, εντάξει. Λογικό είναι και ο Αραούχο να κάνει 20. Ο οποίος δεν έπαιξε, έτσι, ο Ντεμπελέ. Λόγω του τραυματισμού του. Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι με τέτοια τρελά ποσά που παίζονται, εντάξει, δεν είναι και τελείως παράλογα, αλλά τα θεωρώ πάρα πολλά λεφτά. Γενικότερα αυτά. Και νομίζω ότι το, έτσι που έχει ξεφύγει το παιχνίδι, να το πω έτσι κτλ. Αν θέλεις, μπορεί να λες εσύ για επένδυση, έτσι, και το γυρνάω στη χθεσινή κουβέντα που, με τον Ζαμπά του ΠΑΟ κτλ. Τον Ζαμπά, ναι. Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις. Μπορεί το ελληνικό πρωτάθλημα να μην είναι και το πιο πρόσφορο έδαφος, αλλά θα σου πω: εγώ θα κάνω τώρα το δικηγόρο. Και θα σου πω: αν ο Αραούχο με 2 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα κοστολογείται 20 εκατομμύρια, γιατί να μην κοστολογήσει ο Πάκου το Ζαμπά με 20 εκατομμύρια σε 1-2 χρόνια. Αν ο Αραούχο, ο οποίος στην τελευταία διετία, να σου το πω έτσι, διέπρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πόσοι παίκτες το έκαναν αυτό. Να σου πω εγώ για άλλους τόσους που ήρθαν και δεν έφυγαν με 15 εκατομμύρια. Επίσης ο Αραούχο φεύγει από ισπανική ομάδα. Το γεγονός ότι έπαιζε δανεικός στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μου λέει και κάτι. Το θέμα είναι από ποιο μαγαζί αγοράζεις. Έτσι. Έτσι. Το ποιος το έφτιαξε το προϊόν. Σίγουρα. Απλά και από το μαγαζί που αγοράζεις, ρε φίλε, το προϊόν έχει και μια αξία συγκεκριμένη. Εντάξει. 23, 10, να πέσεις κάτι. 287, 888, για ποιον φίλο θέλει να βγει στον αέρα. Έχουμε ήδη κάποιον ο οποίος περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σ' ακούμε. Είμαι. Ναι, ναι. Βασικά, με βάση αυτό που λέτε ρε παιδιά, γιατί είναι συγκεκριτικός ο Ζαμπά, γιατί δηλαδή αν εισηγίζει 20 ο Πρίγιοβιτς σε σχέση με τον... Ο Πρίγιοβιτς, φίλε, ούτως ή άλλως κοστίζει τόσο γιατί παίζει στην Εθνική Σερβίας. Ναι, δεν έχει τέτοια πρόταση όμως, δεν ακούγεται. Στα 10, στα 6, στα 7, καλά, κοίταξε. Εννοείται ότι προφανώς και φουσκώνουν τα νούμερα πριν πουληθεί ένας παίκτης μόνο και μόνο για να ανεβάσουν την τιμή. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η γνωστή τακτική στο παζάρι, ρε φίλε. Ότι θα πας, θα στο ανεβάσει ο έμπορος ψηλά. Αν καταλαβαίνω, λες ότι είναι υπέρογκο το ποσό του Αραούχου, αυτό θες να πεις. Αυτό που ακούω, ναι. Εντάξει, κοίταξε. Άμα φύγει προς Κίνα μεριά ή προς Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή όταν εγώ βλέπω να σου πω κάτι, βλέπω ότι όταν ο Βράνιος τώρα φεύγει με 3,5 εκατομμύρια, έτσι, που είναι αμυντικός, και ο Άρντα ο οποίος παίζει στο Μουντιάλ τώρα και έκανε καταπληκτική χρονιά, το ταβάνι του είναι τα 3,5 και πρέπει να ξεκινάμε από εκεί, θεωρώ ότι ή εμείς δεν ξέρουμε να πουλάμε ή δεν ξέρω τι γίνεται. Κοίταξε τώρα, ναι, αυτό είναι που έλεγα πριν από δευτερόλεπτα. Είναι το από ποια βιτρίνα πας να πάρεις το προϊόν. Έτσι. Το ίδιο μπορείς να το βρεις αλλού φτηνότερα. Επίσης, να σου το πω και διαφορετικά, ο Βράνιες φεύγει στα 28-29, είναι η τελευταία χρονιά συμβολέου του. Η ΑΕΚ είναι πιο φθηνά για τον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο ακριβό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Άρα, αλήθεια, ποια βιτρίνα, δεν κατάλαβα. Όχι, πατώ... κοιτάξτε, αυτό πάνω από ότι αν ο Αραούχο ήταν παίκτης της ΑΕΚ, αποκλείεται να φεύγει με τόσα λεφτά. Το γεγονός ότι ανήκει στη Λας Πάλμας, καταλαβες, και για να πας εκείνο το, πώς να σου πω, το μαγαζί, πρέπει να μπεις μέσα... Ναι ρε παιδί μου, μπαίνεις, ας πούμε, πώς να σου πω, μπαίνεις... Παρότι η Λας Πάλμας είναι ομάδα σε ευρώ, μπαίνεις πλέον, στο γυράδικο της γειτονιάς σου, έτσι, θα δώσεις 5-6 ευρώ maximum. Εντάξει, άμα πας σε ένα φαγητό. Άμα πας σε ένα εστιατόριο. Το ίδιο φαγητό πάνω το πλήρω. Θα δώσεις 15-20, καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα η υπερβολή δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, αλλά είναι ένα έχει πολύ... να κάνει με πολλά πράγματα. Είναι εντάξει, ένα πολύ λαϊκό παράδειγμα για να το εξηγήσω. Επίσης ο Αραούχο κάτι άλλο. Έτσι. Ο Αραούχο είναι Αργεντίνος. Είναι τελείως διαφορετικό να πας να πάρεις ένα παίκτη επιθετικό από μια χώρα που έχει μια παράδοση. Που έχει όνομα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ πήρε το Ζαμπά, ρε φίλε, με 5 εκατομμύρια. Εντάξει, αν ο Ζαμπά ήταν Ρώσος δεν θα έκανε 5. Μπορεί να κάνει 2-3. Για να κάνει και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι λίγο αντιστρόφως ανάλογο με την έννοια ότι ο ένας πιάνει θέση ξένου και ο άλλος δεν πιάνει θέση ξένου. Με την έννοια ότι ο Πρίγκοβιτς, α πούμε,
δεν πιάνετε εσύ ξένο. Είναι, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Είμαστε, κοίτα, εγώ έχω παραδεχτεί ότι ας πούμε, προσωπικά είμαι ρατσιστής στο ποδόσφαιρο. Σε χιουμοριστικά το λέω, έτσι. Δηλαδή, αν μου φέρει, ρε φίλε, έναν Αργεντίνο. Εγώ ρε παιδιά, ρωτάω για να δω λίγο το σκεπτικό, για να δω μήπως εγώ σκέφτομαι λάθος. Κάτσε άλλο θέλω να πει το σκεπτικό. Ναι, όχι. Εγώ απλά λέω ότι από τη στιγμή που αν βάλουμε τα νούμερα του Πρίγκοβιτς σε σχέση με τον Αραούχο και αν βάλουμε και τις ηλικίες τους, ας πούμε, για να μην πω ότι είναι καλύτερα όλα του Πρίγκοβιτς, γιατί είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις. Ναι, ο Πρίγκοβιτς πρέπει να φύγει με 30, ξέρω εγώ. Εντάξει, κατάλαβα από το πώς. Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να φύγει, ας πούμε, καθόλου με λιγότερα από τον Αραούχο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, πώς γίνεται εκεί στην ΑΕΚ, επειδή μένω πιο πολύ στην Αθήνα, να ακούω για κάποια ποσά που λέγονται ότι αυτό πρέπει να φύγει με τόσα και με τόσα και ο Μάνταλος πρέπει να στοιχίζει 10 εκατομμύρια και ο ένας κτλ. Που ο Πέλκας, ας πούμε, έχει κάνει δύο τεράστιες χρονιές με το Μάνταλο. Ναι, και εγώ ναι. Θέλω να μείνει ο Πέλκας εκεί, το παιδί να προσφέρει τον Πάο. Ναι, αλλά θες να, να σου πω κάτι, φίλε. Το θέμα είναι ότι στην αγορά δεν μπορείς να προεξοφλήσεις ποιος θέλει ποιον. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, αν ο Αραούχο, επειδή έχει ωραία φάτσα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή επειδή ξέρω εγώ είναι Αργεντίνος όπως είπε, και κάποιος θέλει να τα στάξει για να τον πάρει, τον πήρε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε, είναι και το ποιος τον προτείνει. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, αλλά δεν το, πάνε Μάνταλο, έτσι αυτά. Το Μάνταλο, επίσης, πες ότι ο Μάνταλος παίρνει μεταγραφή και πάει με 10 εκατομμύρια κάπου. Η ΑΕΚ πόσα θα πάρει. Καταλαβες, είναι και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή παίρνουν οι μάνατζερ κάποια χρήματα. Εννοείται. Ο μάνατζερ του παίκτη παίρνει από το, πώς το λένε, από το συμβόλαιό του. Ο ατζέντης ο οποίος θα κάνει τη μεταγραφή, δηλαδή θα, πάει, θα κάνει τον ενδιάμεσο, υπάρχει περίπτωση, ναι. Τι κάνει ο Μέντες τόσα χρόνια, ο μάνατζερ του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Μουρίνιο κτλ. Δηλαδή όλοι οι Πορτογάλοι και οι Βραζιλιάνοι που πάνε στην Αγγλία και στη Ρωσία είναι καλοί παίκτες. Ή αξίζουν τα λεφτά. Ναι, απλά έχει τα κονέξια ο Μέντες. Με αυτά που βλέπω στον Πάο, ας πούμε. Γενικά όλα τα χρόνια θεωρώ ότι έχουμε πουλήσει πέρα από τον Μελίση τα λεφτά που τότε και τότε δεν ξέρω αν πραγματικά έχουν πάρουν αυτά τα λεφτά. Νομίζω ότι ο Πάγος έχει πουλήσει πολύ λιγότερο παίχτες, δηλαδή σε πολύ χαμηλότερη τιμή παίχτες που μπορούσαν να πουληθούν πολύ περισσότερο. Δηλαδή και τότε πουλήθηκε ο Βιερίνια, θεωρώ τα λεφτά για το Βιερίνια τότε ήταν πολύ λίγα. Αν, είχε παίξει, αν είχε προλάβει να παίξει ο Βιερίνια εθνική Πορτογαλία, ίσως να έφευγε περισσότερα. Έχεις δίκιο. Γενικά, με αυτά που βλέπω, ούτε τώρα. Δηλαδή, ο Βράνιες έφυγε με 3,5 εκατομμύρια, εσύ, παιδιά. Δηλαδή, ο αντίστοιχος του ΠΑΟΚ, ποιος είναι τώρα, ξέρω εγώ, βέβαια είναι λίγο πιο μεγάλο νομίζω ο Βάρελα. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Βράνιες. Ο Βράνιες νομίζω είναι 28-29. Θα μπορούσε να τον πουλήσει, πούμε, 3 εκατομμύρια το Βάρελα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι εκείνη η αξία του. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια επειδή. Μια χαρά που λέει. Θα σου πω, επειδή ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια αγοράζει κιόλας, έχει την απέτηση από τους παίκτες ή αν θέλεις από τις ομάδες που έρχονται να διεκδικήσουν τους παίκτες τους, τους παίκτες του, συγγνώμη, να δώσουν και λεφτά. Εντάξει, ο δηλαδή, Κάμπος με πόσο πουλιέται, φίλε μου, να θέλω να ο Κάμπος. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα και που λες. Γιατί που θα η αλήθεια είναι για το Τζάλμα. Ότι διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι φεύγει ο Τζάλμα Κάμπος, αλλά δεν έχουμε μάθει καν λεπτομέρειες για το. Ακριβώς. Και να πω κάτι άλλο. Όταν έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, εντάξει, και πάει μια ομάδα, γιατί αυτό το άκουσα εδώ και 20 μέρες. Γιατί ακούω και από το πρωί σταθμός και τον Γκόλκα κτλ. Όταν μια ομάδα πάει και κάνει πρόταση σε ένα παίχτη, ο οποίος έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, και 6 μήνες, δεν πρέπει να κινηθείς νομικά εσύ. Δηλαδή, γιατί δεν το έκανε αυτό. Προφανώς, κάτσε για την Αλάνια σπουρλές. Προφανώς λογικά πήρε την άδεια του ΠΑΟΚ. Λογικά θα πήρε την άδεια του ΠΑΟΚ να μιλήσει με τον παίκτη. Αν μίλησε με τον παίκτη χωρίς την άδεια του ΠΑΟΚ, αυτό εννοείται ότι μπορεί να πας στην UEFA. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι. Εγώ δεν άκουσα, ας πούμε, όταν βγήκε το ρεπορτάζ ότι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ και τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ. Εδώ δεν ξέρουμε καν με πόσο. Αν πουληθεί πολύ. Κοίτα, πολλές φορές ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται ή βρίσκεται υπό παραχώρηση, του δίνει την άδεια η ομάδα να μιλήσει. Με κάποιον ενδιαφερόμενο και μετά κάθεται στο τραπέζι. Διαπραγματευτικά χάνεις να το κάνεις αυτό. Εντάξει, αυτό δικαιώνεσαι ή ουσιαστικά χάνεις εκ του αποτελέσματος. Θα το δούμε. Εμένα όντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Κάμπος, να το πω έτσι απλά, από το πουθενά βρέθηκε μεταγραφή. Ότι αυτονόητο έφυγε. Κάπως έτσι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι όταν θες να πουλήσεις κάτι, ακόμα και θες να το πουλήσεις, πρέπει, εφόσον είναι και περίοδος που είναι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία ή ξεκινάει, πρέπει στην προετοιμασία και στο πρώτο δίτερμα
να πουλήσεις αυτούς που. Και ναι, καλά, ότι, εγώ τους θέλω, δεν τους πουλάω. Ότι είναι βασικός, ότι προορίζεται βασικό. Μπράβο, ναι. Και τη δυσκολεύουμε να το πουλήσεις για να πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις. Θεωρώ, έτσι. Τώρα, άμα κάνω τόσο λάθος σε αυτό. Όχι, εντάξει, αυτό είναι μια τακτική. Η άλλη η λογική μπορεί να σου πει ότι κοίταξε. Έχω πει στον ατζέντη του Τζάλμα ότι εγώ θέλω τόσα. Άμα μου βρει αυτή την προσφορά, φέρ' την και φύγε. Καταλαβες. Δηλαδή... Ο Λέωβα δηλαδή έφυγε με 400.000 ευρώ. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό να σου πω την αλήθεια τώρα, εμένα με πιάνει αδιάβαστο. Δεν ξέρω με πόσα χρήματα έφυγε ο Λέωβα. Ούτε αυτό ξέρουμε. Εντάξει, για να μην κουράζω, ας πούμε. Απλά βλέπω ότι ο Πάοκ δεν πουλάει νομίζω όπως πρέπει. Βέβαια δεν ξέρω αν επειδή το χρήμα ρέει. Δεν ενδιαφέρει κιόλας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι. Δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί μεθαύριο μπορεί να μην είναι τα πράγματα και θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα τα πράγματα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να κρινιάζω, θέλω να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά. Η κριτική, φίλε μου, υγεία και... Η κριτική πάντα βγαίνει προς καλό. Η κριτική, φίλε μου, πάντα είναι καλή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια, γεια. Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 9. Πάμε στο διάλειμμα αφού υπενθυμίσουμε ότι τα έπειλα παπαϊών προσφέρουν το σημερινό και το σημερινό αλληλούια. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Έχει ξεκινήσει μόλις το Πολωνία-Κολομβία, εκεί όπου είναι ο θάνατός σου η ζωή μου που λέμε. Θα επιστρέψουμε με το πρώτο ημίχρονο του αγώνα και φυσικά, εφόσον το επιθυμείτε, όπως και ο φίλος πριν, τις δικές σας φωνές, τις δικές σας γνώμες, είτε για ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, Μουντιάλ, ό,τι άλλο θέλετε. Εντάξει, τώρα πιάσαμε τα μεταγραφικά. Επί τη ευκαιρία Αραούχο κτλ. Πάντα είναι καλή κριτική. Χρόνος του καλού είναι το καλύτερο. Το καλοκαίρι είναι μια ωραία εποχή γιατί ο καθένας έχει τη φιλοσοφία του γύρω από τις πωλήσεις, τις αγορές, τους ελεύθερους παίκτες κτλ. Τα ίδια γίνονται όχι μόνο εδώ. Έτσι. Στην Ιταλία να δεις τι γίνεται. Καλά. Ντολαρούμα και. Το καλτσομερκάτο που λένε. Έτσι. Δηλαδή η αγορά, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου. Μπαζάρι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επανερχόμαστε, ακούτε Λίμπερο και Αλληλούια. Μέχρι και τις 10 θα πάμε παρέα. Μιχάλης και Στάθης στα μικρόφωνα. Μιας και έτσι μιλήσαμε προηγουμένως για τον Αραούχο, το παιχνίδι στο Μουντιάλ, στο 14ο το βρισκόμαστε. Πολωνία-Κολομβία είναι στο 0-0. Δεν είχαμε τη μεγάλη φάση ακόμα στο παιχνίδι. Το έχουμε στο νου μας. Είναι στο οπτικό μας πεδίο συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, η ποδοσφαιρική Ευρώπη, αν θέλεις, συνεχίζει να τρέχει, έτσι, παρότι υπάρχει το Μουντιάλ στην Ρωσία και πολλά, νομίζω, μεγάλα deal θα παιχτούν μετά από το Μουντιάλ, δηλαδή μετά τις 15 Ιούλη. Οι ομάδες παρόλα αυτά που είναι αποφασισμένες να πάρουν κάποιο παίκτη έχουν ήδη κάνει τις κινήσεις τους. Δεν είναι θεαματικές ακόμα οι κινήσεις, δηλαδή δεν έχουν φύγει πολλά μεγάλα ονόματα. Φαντάζομαι, για παράδειγμα, ότι μετά το Μουντιάλ θα παίξει πάρα πολύ η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο και το που θα πάει. Επίσης, είναι οριστικό ότι φεύγει από την άλλη. Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί ζήτησε για να μείνει μια ανανέωση τρελή. Ζήτησε, δεν θυμάμαι πόσα. Γιατί και πέρσι ήταν να φύγει πάλι. Ναι, εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην ηλικία του νομίζω ότι είναι και λίγο attention whore. Δηλαδή ναι. Αναζητά. Θέλει την προσοχή. Την προσοχή στο οτιδήποτε κάνει. Οπότε. Και γενικότερα έχω την εντύπωση ότι θέλει να βάζει γκολ σε τελικούς για να βγάζει την μπλούζα του και να δείχνει τους κυλιακούς. Δεν βάζει και πολλά γκολ σε τελικούς, είναι η αλήθεια. Τελευταία, όχι. Τι τελευταία, ποτέ. Γενικά, δηλαδή, πέρσι. Και πέρυσι έβαλε στο. Πώς το λένε, φίλε, στην παράταση, ξέρω εγώ. Ή ναι, όταν το μάτς είχε ήδη τελειώσει. Μάλιστα. Είχε βάλει την κεφαλιά τότε με τη United, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχει βάλει, αλλά ο Ρονάλντο παίρνει τις ομάδες του από το χεράκι, δηλαδή στο σκοράρισμα, εννοώ έτσι, για να τις φτάσει. Και τις πάει μέχρι εκεί, κάνοντας όργια. Και εκεί, ας πούμε, με την Πορτογαλία στο γύρο και τραυματιστεί, θα μου πεις, αλλά. Καλύτερα. Καλύτερα για τον Σάντος. Έτσι φάνηκε αυτό. Αυτά έχουμε. Καταρχάς, και ο φίλος που βγήκε πριν και είπε για την λεφτά. ΑΕΚ, όντως που ακούγεται. Εντάξει, ρε φίλε, διαβάζω κάποια ρεπορτάζ, όντως τα οποία είναι υπερβολικά. Γιατί πρόσεξε τώρα, η ΑΕΚ λέει ότι για να πουλήσει τον Μπάρκα, που γράφτηκε, λέει, σε εφημερίδα στη Live Sport, ότι υπάρχει επίσημη πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπάρκα και την απέρριψε η ΑΕΚ. Γιατί θέλει 10. Χθες. Γιατί θέλει, όχι, ξεκινάει τις συζητήσεις από προτάσεις 10 εκατομμυρίων και πάνω. Δηλαδή, άμα δεν πεις ότι φίλε 10, δεν ξεκινάει. Θα ζητήσει και παραπάνω δηλαδή. Καταλαβες. Ναι. Απλά σου λέει, άμα δεν δω εγώ εκεί πέρα πάνω οχταψήφιο νούμερο, δεν ξεκινάω. Έτσι είναι, βέβαια. Όπα ρε, απλά. Σιγά. Ρε, αν είχε πρόταση ΑΕΚ 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπάρκα, τον είχε ήδη πακετάρει ο Μελισανίδης.
του είχε ήδη βγάλει αεροπορικά τσάρτερ. Του κλείνει και σπίτι. Κατευθείαν, τον πήγαινε ο ίδιος. Έτσι, με το ταξί. Ναι, πήγε, πού είσαι, τον έπαιρνε τηλέφωνο, έλα. Έλα. Μελισανίδης εδώ. Καλησπέρα πρόεδρε. Πάρε γυναίκα, παιδιά. Καλησπέρα πρόεδρε. Τι γυναίκα, παιδιά, ρε. Μια βαλίτσα καλησπέρα, ρούχα. Λοιπόν, καλησπέρα πρόεδρε. Τι κάνετε, καλά. Λοιπόν, τι κάνεις, πού είσαι, σπίτι μου. Λοιπόν, σε 10 λεπτά περνάω, να είσαι έτοιμος. Πάρε μόνο μια λαξιά να έχεις καλή. Τα υπόλοιπα θα σας στείλω courier. Δεν είσαι για αυτό το λένε. Και φεύγουμε. Πού πάμε, πρόεδρε. Δεν σε νοιάζει. Δεν σου λέω. Δεν σε νοιάζει. Τον παίρνει, τον πάει εκεί πέρα μέσα, τον πουλάει. Βάλε την υπογραφή σου εδώ. Εδώ, εδώ τη βάλει. 6 εκατομμύρια. Και άμα, τι λέτε, ρε. Και άμα δεν τη βάλει κιόλα, ξέρει. Τι λέτε, ρε. Μπαλτά από πάνω, δαμόκλειο σπάθη. Βρε, τι λέτε τώρα, ρε. Μελισανίδιο σπάθη. Ήρθε πρόταση 6 εκατομμύρια στον Μπάρκα και δεν τον πούλησε. Τι λέτε, ρε. Ωραία, φίλε. Γελάνε και πέτρες, ρε. 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπάρκα. Και αυτό το βάζετε για σοβαρό ρεπορτάζ τώρα. 6 εκατομμύρια. Ναι, και θέλει 10. Άμα κοστολογείτε 10. Ρε, στα 3 τον έδινε. Άμα κοστολογείται 10 ο Μπάρκας. Του χτυπούσε και την πλάτη και τον έλεγε μπράβο, αγόρι μου. Άμα κοστολογείται 10 ο Μπάρκας, καλά κάνουν οι άλλοι ρε φίλοι και δίνουν 20. Λίγα είναι τα 20 για τον Αραούχο. Άμα κοστολογείται 10 ο Μπάρκας. Καλά, διαβάζω και έτσι. Για τον Καρνέζη ότι τον θέλει ο Αντσελότη στην Νάπολη. Άλλη κουβέρτα από εκεί πέρα. Ξέρεις ότι είναι το που λένε. Το που λένε, το ξέρω. Εντάξει, άλλη κουβέρτα. Είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος, δεν καταλαβαίνω. Ναι, γι' αυτό η Εθνική είναι σε όλα τα τουρνουά τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει περάσει πουθενά. Έχει ξεσκιστεί να πηγαίνει Μουντιάλ και Γιούρο. Από τότε που φύγει ο Σάντος γενικότερα, είμαστε στα ζήτητα. Μιας και πιάσαμε τις μεταγραφές, να δούμε τι έχει κινηθεί γενικά στην αγορά. Εν τω μεταξύ είχε μια ευκαιρία, η Πολωνία τώρα έχει ένα κόρνερ από τα δεξιά, καλοεκτελεσμένο, διώχνουν οι Κολομβιανοί. Οι Κολομβιανοί που αγωνίζονται με φανέλα Εθνικής Ολλανδίας. Την δεύτερη της Ολλανδίας, έτσι. Αυτό το μπλε σκούρο με το ουράνιε. Το μπλε μαρίν με την πορτοκαλί αριθμό στη φανέλα. Ναι, ναι. Ναι. Εθνική Ολλανδίας, ρε φίλε. Δεύτερη φανέλα της Ολλανδίας. Τι σχέση έχει με την Κολομβία αυτό το πράγμα, ρε. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα με την Κολομβία. Η οποία δεν στα χρώματά της, είναι άσχετα. Πραγματικά θα, με τη φάνελα. Θα μπορούσε τουλάχιστον ο αριθμός να είναι κίτρινος, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό... ή το κόκκινο της, της σημαίας τους, όχι αυτό το φωσφοριζέ. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι και το μάρκετινγκ πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αγγλία, να ξεκινήσουμε από εκεί, όπου η Λίβερπουλ είναι ήδη πρωταθλήτρια στις μεταγραφές, έχοντας σκάσει μια κατοσταρούμπα για δύο χαφ. Έχει πάρει τον Ναμπί Κεϊτά. Αυτές είναι επίσημες μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή έχουν αυτά ανακοινωθεί, έχουν οι παίκτες υπογράψει. Ο Ναμπί Κεϊτά με 52 πλάς εκατομμύρια λίρες από την Λειψία θα πάει στην Λίβερπουλ, όπως και ο Φαμπίνιο από την Μονακό με 40 εκατομμύρια λίρες. Έξυπνες κινήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πονάει, πονάει πέρα, πάρα πολύ. Πάρα. Με το Χέντερσον που πας. Εντάξει, καλός ας πούμε χάφ, αλλά θες box to box, αλλά θες και τρεχαντήρια δίπλα του και νομίζω ότι... Ο τρόπος που αγωνίζεται η Λίβερπουλ θέλει 11 παίκτες οι οποίοι να είναι με άριστα το 20 τουλάχιστον 17 σε ταχύτητα. Ναι. Έτσι. Θέλει γρήγορους. Δηλαδή κάτι Τσάν, κάτι τέτοιο πρέπει. Ο Τσάν νομίζω πήγε Γιουβέντους, έτσι. Θα το δούμε γι' αυτό μόλις πάμε στην Ιταλία. Και κάτι τέτοιο δεν κάνουν. Όπως και στην άμυνα. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για την Κολομβία με τον Χάμες Ροδρίγκες να κάνει λάθος πάσα στην αντεπίδεση. Μέχρι στιγμής οι Κολομβιανοί ξεκινάνε με προϋποθέσεις καλής αντεπίθεσης και γίνεται μια λάθος πάσα στο τέλος. Φαλκάο είναι, του οποίου η σέντρα καταλήγει στον Χάμες Ροντρίγκες στα δεξιά με το αριστερό. Για να δούμε εδώ τη φάση. Μυρίζει φάση. Όχι, η κάθετη δεν πέρασε και οι Πολωνοί έχουν την μπάλα ξανά στα πόδια τους. Ο Ζωζέ έχει ήδη κλείσει και αυτός δύο μεταγραφές για τον άξονα. Ο Φρεντ, ο αμυντικός χαφτής Αχτάρ Ντόνετσκ, έφυγε με 43, κάτι εκατομμύρια από την Ουκρανία στην Αγγλία. Το ίδιο και ο Νταλότ, ο Αργεντίνος, αν δεν κάνω λάθος. Νταλότ είναι, διαβάζω τα λατινικά όλα. Μάλιστα. Δεν είναι Γάλλος. Έφυγε από την Πόρτο για να πάει στη United και μάλιστα ο Γίγαντας, γιατί περί Γίγαντα πρόκειται, είχε μικρότερη ρήτρα, νομίζω κοντά στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ, και ενώ είχε ήδη συμφωνήσει με την United. Ζήτησε ότι θα συμφωνήσει να φύγει αν η Πόρτο πάρει χρήματα περισσότερα, ας πούμε, στην αξία του. Κάπως έτσι. Και όντως η United έβαλε κάτι έτσι. Εξτρά. Έτσι, έδωσε ένα μπουρμπούρι. 3-4 εκατομμύρια παραπάνω στους δράκους. Ο
Πες το να. Ο... Έλα ρε, της Arsenal, κόλλησα. Ο Emery, ο Unai Emery έκανε την μεταγραφή του Lucas Torreira από την Σαμπτόρια με 26 εκατομμύρια λίρες. Πήρε και τον Bernd Leno από την Bayer Leverkusen. Γενικά θα κάνει πολλές αλλαγές και στην άμυνα και στην... Νομίζω και χρειάζεται να δω. Μπροστά έχει καλή ομάδα. Εντάξει, έχει τον Aubameyang και έχει καλή ομάδα μπροστά. Αλλά κυρίως στην άμυνα νομίζω ότι πρέπει να κάνει κάποιες μεταγραφές, να αλλάξει και το στυλ του ο Ισπανός. Και νομίζω, έτσι, ψάχνω να βρω αν έχει κάτι άλλο πιο σημαντικό, ας πούμε. Η West Ham έδωσε 22 εκατομμύρια για τον Issa Diop της Toulouse. Ο Ricardo Pereira της Porto πήγε στην Leicester με 17 εκατομμύρια. Ο Ντεολοφέου τελικά τον έδιωξε ο φίλος σου, ο Valverde, με 11 εκατομμυριάκια. Πήγε στην Αγγλία και στην Watford. Τώρα, αυτά που ακούγονται. Παπασταθόπουλος, πολύ κοντά εδώ και πάνω από 2-3 εβδομάδες ακούγεται. Ναι, είναι κανένα 20 ημέρο που το διαβάζω. Πολύ αυτό. Κοντά στην Arsenal. Είχα την εντύπωση ότι είχε κλείσει. Κι εγώ. Να είμαι ειλικρινής. Ίσως περιμένουν κάτι καλύτερο, δεν ξέρω. Αυτά που ακούγονται είναι το ενδιαφέρον της DC United για τον Wayne Rooney, ο οποίος επέστρεψε πέρυσι στην Everton. Αλλά... Συμπαθητική χρονιά. Καλή χρονιά. Ο βασικός είναι 32 στα 33. Νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτός θα πρέπει να κοιτάξει την τσέπη του και το συνταξιοδοτικό του. Έτσι. Όχι ότι είναι μια χαρά, παίκτησαν και στα 33. Απλά μια έξυπνη κίνηση είναι να φύγει όταν μπορεί. Ο Μαχρέζ, ο οποίος από πέρυσι θέλει να πάει στη City, παίζει αυτό το σενάριο ακόμα. Θυμάσαι ότι ζήτησε να μην παίζει κιόλας τα Χριστούγεννα, γιατί δεν τον άφηνε να πάει από τη Λέστερ στην ομάδα του Πεπ Γουαρδιόλα. Πού θα χωρέσει. Κλασικός Γουαρδιόλα. Μαζεύει. Παίρνει 6-7 εξτρέμ, σου λέει όλοι θα παίξουν. Βαριές. Θα τους βάλω. Παιχνίδια. Τέσσερις οργανώσεις έχω, θα τους βάλω. Παιχνίδια. Ποιο δεν θέλει να παίξει. Αυτά ακούγονται. Τα σημαντικά, εντάξει, ο Νταραμιά λογικά θα φύγει, θα πάει στη δικιά σου τη Γιούβε, η οποία ψάχνει ότι... Αυτή είναι η κατάδια του Ιταλικού πρωταθλήματος. Ό,τι σκουπίδι παίζει. Από την Αγγλία. Από οπουδήποτε. Ρε παιδί μου, θα το πάρουν οι Ιταλοί. Αναγκαστικά. Ό,τι δηλαδή δεν θέλουν οι υπόλοιποι. Θα το πάρουν. Αναγκαστικά. Αυτά από Αγγλία. Πάμε να δούμε τι παίζει και στην Ιταλία. Μια και πιάσα τη Juve, η οποία έχει ήδη κλείσει τον Douglas Costa, ο οποίος έπαιζε ως δανεικός από την Bayern. Είναι Douglas ή Douglas. Ντούγκλας είναι κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Όπως θες πες τον ρε φίλε, ο Κώστα, ο εξτρέμ της Μπάγεν του Μονάχου. Θυμάσαι έναν Παύλο Κώστα. Παύλο Κώστα. Ο οποίος έλεγε, σε μετάδοση της Νόβα, έβλεπα το μάτς, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, πες να ήταν καλό μάτς. Γιατί σου λέω, πες να ήταν, ξέρω εγώ, Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός. Και θυμάμαι, έβλεπα έξω σε καφετέρια μάτς του Άρεος. Και γιατί λέω του Άρεος, γιατί πραγματικά και ο τύπος προσπαθούσε έτσι να το πει κάπως και λέει ο Παλαιοκώστας. Παλαιοκώστας. Ο Παύλο Κώστας. Δηλαδή εντάξει, ναι, το είχε πει, ήταν ατακάρα, είχε παίξει. Ναι, εντάξει. Είπαμε, δικό μας παιδί, αλλά όχι και έτσι. Αυτός παίζει να έπαιζε στον Άρη τότε που είχε δραπετεύσει ο Παλαιοκώστας με το ελικόπτερο. Πρέπει να ήταν δηλαδή και επίκαιρο αυτό το joke. Ο Αντσελότη πήρε τον Βέρντι, ένα από τα ανερχόμενα, όχι το Βέρντι, τον Βέρντι, Σιμόνε Βέρντι από την Μπολόνια, έσκασε 22 εκατομμύρια λίρες. Η Ίντερ, αφού πούλησε τον Κοντογκμπιά, ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε δανεικός στην Βαλένθια με 22 εκατομμύρια, πήρε τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ από την Ράθινγκ Κλουμπ και ποιον άλλο πήρε να δεις, δεν θυμάμαι. Έχει κλείσει κι άλλο ένα παίκτη η Ίντερ. Θα το βρω μετά. Η Ρώμα έκλεισε τον γιο του Πάτρικ Κλάουφερτ, όπως λέγαμε Κλάουφερτ. Ναι, Κλάουφερτ, Κλάιφερτ, Κλούιφερτ. Ισπανοί Κλούιφερτ το λέγανε, γιατί έτσι προφέρεται στα ισπανικά. Εντάξει, ναι, αλλά νομίζω είναι Κλάουφερτ. Ίδια θέση με τον πατέρα του παίζει. Σεντερφόρ. Αλλά είναι λίγο πιο κοντός νομίζω. Πιο βραχής όμως, ας πούμε, από τον πατέρα του. Αλλά εντάξει, καλό ταλέντο, 19 χρονών είναι. Προφανώς είναι μεγαλουχημένος στη Μάσια, βάση του... Είσαι σίγουρος. Ηλικιακά του, που ήταν ο πατέρας του. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Μπορούμε να το ψάξουμε. Κάτι να σου πω. Αλλά... Γιατί νομίζω από τον Άγιαξ ξεπετάχτηκε. Δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ
στα μικρά της. Ναι, σε ακαδημίες του Άγιαξ. Μάλιστα. Ανέκαθεν. Okay. Ναι, το θυμάμαι με γιατί παίζοντας μάνατζερ. Θα τον θυμόμουν. Κρίμα. Τσιμπάω πολλούς παίκτες από εκεί. Κρίμα πάντως, γιατί η αλήθεια εντάξει, καλά είναι και τα τσικό του Άγιαξ. Έχουν βγει ταλέντα και ταλέντα από εκεί, αλλά ο συνδυασμός Ολλανδικής σχολής με ολίγη από Μπαρτσελώνα. Τα ανάποδα συμβαίνει. Η Μπαρτσελώνα έχει πάρει πολλά από την Ολλανδική σχολή. Από την Ολλανδική σχολή. Ναι, εντάξει, από Κρόιφ και μετά. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, αυτά από την Ιταλία που δεν έχει κάτι το ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει κανένα μεγάλο όνομα το οποίο να, πώς θα το πω, να ενδιαφέρει, να έχει κλείσει βασικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι υπάρχει και ως φήμες, ας πούμε, και ως ενδιαφέρον από τις διάφορες ομάδες. Έτσι, κυρίως εντός αγοράς είναι οι Ιταλοί. Από δηλαδή ψωνίζουν από μικρομεσαίες ομάδες, οι μεγάλοι. Και γενικότερα είναι και η εθνική τους ομάδα στηρίζει πάρα πολύ το εγχώριο πρωτάθλημα. Σαν Ιταλία. Δηλαδή βλέπεις πολύ λίγους παίκτες. Ναι, αλλά λόγω κρίσης, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβες. Δεν το κάνουν δηλαδή από επιλογή. Όπως το κάνουν οι Γερμανοί. Ναι, οι Ιταλοί παίκτες συνήθως παίζουν στην Ιταλία. Το λέγαμε και χθες. Το θέμα είναι ότι οι μεταγραφές που κάνουν πλέον είναι ή από καμιά Λατινική Αμερική που και εκεί τους προλαβαίνουν. Δηλαδή τα μεγάλα ταλέντα πλέον πάνε Ρεάλ, Βαρσελόνα, Αγγλίες κατευθείαν, έτσι. Ισπανία-Αγγλία. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει χάσει την έγκληση στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παρότι έχουν πέσει χρήματα τελευταία. Έτσι. Έχουν πέσει χρήματα τελευταία. Από κάτι περίεργους Ασιάτες επιχειρηματίες. Εντάξει. Τι διαφωνείς. Τελειώσαμε με τους Σαουδάραβες, αρχίσαμε με τους Ασιάτες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, έτσι. Τέλος, τι να πεις, έχουν φύγει τα λεφτά από την Ευρώπη. Προφανέστατα. Αυτό θα πω. Ή κάνουν άνοιγμα οι εκεί, εδώ επιχειρηματικά. Και χρησιμοποιούν ομάδες για να έχουν ένα λαϊκό έρισμα, ας πούμε. Έτσι. Κοίταξε, ξεκίνησε με τους Ρώσους πριν από καμιά 15 ετία. Με Αμπραμόβιτς και τα λοιπά. Ναι. Στη συνέχεια ήταν η Μονακό, όπως τον λένε. Που έχει και το νησί εδώ πέρα του Ωνάση, τον Σκορπιό. Ο Ρουμπολόβλεφ. Ο Ρουμπολόβλεφ. Τα ξέρω εγώ. Όταν κάνεις παρέμβαση στην κοινωνία. Είσαι του διεθνούς jet set. Έτσι. Μετά πήγαν οι Σαουδάραβες. Έτσι. Στην Ευρώπη, ας πούμε, έτσι, με αγορά ομάδων όπως η City, όπως η Paris Saint Germain. Και στην Ισπανία πολλές ομάδες. Η Μάλαγα νομίζω ήταν με Σαουδάραβες κτλ. Σωστό, αλλά ήταν φούσκα εκείνη. Ήταν φούσκα, ναι, γι' αυτό το λέω. Και άλλες αρκετές. Φούσκες. Και μετά είναι οι Κινέζοι που ήρθανε και νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή είναι οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες και Ινδονήσοι, Μαλαισιανοί, γενικότερα εκεί η Χερσόνησος, οι νησιωτικές χώρες οι λεγόμενες, οι οποίοι μετά τους Κινέζους έχουν αρχίσει να επενδύουν ποσά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Για να κλείσουμε σε αυτή τη Ιταλία, αυτό που παίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό είναι η μάλλον κλεισμένη κίνηση του Ράτζανα Εγκολάν, ο οποίος δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, από την Ρώμα στην Ίντερ. Μια εσωτερική κίνηση που θα κοστίσει αρκετά χρήματα στην Ίντερ, η οποία τα έχει πλέον. Έτσι, με Ινδονήσιος, τι είναι, τέλος πάντων ο τυπάς. Επίσης παίζει πάρα πολύ μεταγραφή του, εκτός του Νταρμιάν που προείπα, αλλά και του Άλβαρο Μωράτα, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία, στην Ιταλία, συγγνώμη, από που το αποτυχημένο του πέρασμα. Εγώ θεωρώ, καταρχάς ήταν λάθος της Ρεάλ, που εντάξει, είδε την αξία του να ανεβαίνει. Νομίζω είχε βάλει ένα buy-back price, αυτό που λέμε, και τον πήρε πίσω. Τον δίνει δανεικό για δύο χρόνια και μπορεί, αν θέλει, στα δύο χρόνια έτσι να τον πάρει πίσω με λίγα χρήματα. Τον είχε πάρει με 35, ξέρω εγώ. Ένα παίκτη που κόστησε τουλάχιστον 50, ας πούμε. Ναι. Τον παίρνεις πίσω. Είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου παίξει τα επόμενα χρόνια. Είναι από τις ακαδημίες σου. Είναι καλός. Εγώ τον θεωρώ καλύτερο τον Μπενζεμά. Έτσι. Ναι. Κρατάς τον Μπενζεμά γιατί στα αποδυτήρια τα πάει καλά με τον Κριστιάνο κτλ. Ναι. Αλλά ρε φίλε, γιατί πουλάς τον Μωράτα. Γιατί τον πουλάς. Και τελικά πήγε στην Τζέλσι όπου στα τελευταία παιχνίδια και αυτός και ο Ζιρού παίζανε πάγκο. Δηλαδή, δύο κατεξοχήν σκόρες, ας πούμε, δηλαδή, βαριά κορμιά. Τέλος πάντων, ο Μωράτα έκανε πολύ καλές χρονιές με την Juventus. Να θυμίζω ότι είχε φτάσει και τελικό τσουλού. Ναι. Με τον Μωράτα να σκοράρει κιόλας. Είχε σκοράρει. Και νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά του Πύρλο στην Juve. Ναι, ναι.
Νομίζω ότι θα είναι μια καλή κίνηση για τον Ισπανό να επιστρέψει στα γνώριμα λιμέρια του, εκεί που έκανε τις καλύτερες σεζόν της καριέρας. 25 είναι, ταμάμ είναι για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Πάμε στο διάλειμμα, να μην χάσουμε κι άλλο έτσι χρόνο. Να δώσουμε απλά ότι υπάρχει τραυματισμός του Αγκιλάρ που αναγκάζει τον Πέκερμαν να βάλει τον Ματέους Ουρίμπε στο 32ο λεπτό για την Κολομβία. Μάλιστα ο Αγκιλάρ έφυγε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάθει κάτι σοβαρό μάλλον ή προληπτικά φεύγει με φορείο για να μην πειραχτεί κάτι, ξέρω εγώ, σπονδυλική στη λιμάνο, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Για να δούμε αυτό το γέμισμα. Όχι. Οι Κολομβιανοί γενικά έχουν. Είναι πιο δραστήριοι επιθετικά, λογικό είναι. Εντάξει, έχουν και παίκτες σβούρες που λέμε μπροστά, ανακατοσούρες. Και ο Κουαδράδο και ο Χάμες και ο Φαλκάο. Το παιχνίδι είναι στο 0-0, 33ο λεπτό. Πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αλλά και το τέλος του σημερινού Αλληλούια, έτσι. Με μια γλυκιά σέντρα από τα δεξιά του Χάμες Ροδρίγκες με το πολύ γλυκό, έτσι, καταπληκτικό αριστερό του πόδι, έβαλε το κεφάλι του Μίνα για να ανοίξει το σκορ και η Κολομβία προηγείται 1-0 της Πολωνίας. Καταπληκτικός ο Χάμες Ροδρίγκες, έτσι. Όσο αργός είναι για το επίπεδο, έτσι, που παίζει, άλλο τόσο εκπληκτικό αριστερό πόδι έχει ο Κολομβιάνος, έτσι. Ο οποίος ουσιαστικά κάνει μισό γκολ στον center back της Κολομβίας και της Μπάρτσα. Νομίζω ότι πηγαίνοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης ψιλοέκανε ψωγύρισμα στην καριέρα του. Γιατί... κοίταξε, από τη Μονακό ούτως ή άλλως έπρεπε να φύγει, γιατί ναι, δεν ήταν, ας πούμε, η ομάδα. Το ζήτημα είναι αν θα παίξει τώρα στην Μπάγερν, γιατί φέτος έπαιξε και δεν έπαιξε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν γύρω από αυτόν η ομάδα. Βέβαια οι Βαβαροί τον θέλουν. Έτσι, ας μην ξεχνάμε, κάτσε λίγο να δούμε. Νομίζω ότι είναι κάτω των 26 ο Χάμες. Έτσι. Είναι πολύ νέος. Κάτσε να σου πω ακριβώς. Είναι 26. Είναι 26 ετών ο Κολομβιανός. Δηλαδή έχει τεράστια μεταπολιτική αξία ακόμα και τώρα. Παρότι όπως είπες και εσύ στη Ρεάλ, εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει πολλούς παίκτες που στη Ρεάλ δεν κατάφεραν να παίξουν, που έχω ο Ρόμπεν, ναι, που έχω ο Σνάιντερ, που είναι πολύ καλοί παίκτες που εκτός Ρεάλ, γιατί το Star System απαιτεί και άλλα πράγματα, ναι. Στη Ρεάλ μάλλον φαινόντουσαν απλά καλοί παίκτες και σε άλλες ομάδες φαινόντουσαν παιχταρά. Η Ρεάλ έχει κάτι άλλο, το οποίο το έχει και η Μπαρτσελώνα βέβαια, έχει κλίκες. Ξεκάθαρα, εντάξει. Ναι, ναι, okay. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ο... σε όλες τις μεγάλες ο Μπενζεμάς, ας πούμε, που είπες. Ναι, λόγω καλή σχέση με Κριστιάνο. Ακριβώς. Ναι. Έχει δηλαδή. Είναι στην παρέα του. Ναι, είναι του μια ηγέτη, συγκεκριμένη, εντάξει, παρέα έτσι, που κάνει εκεί πέρα κουμάντο. Αντίστοιχα στην Μπαρτσελώνα είναι η κλίκα του Μέση, να το πω έτσι. Μια και πιάσαμε Ισπανία, δεν έχουν κάνει ακόμα μεγάλες κινήσεις οι δύο μεγάλοι. Πλην της Ρεάλ, η οποία επένδυσε στον Βινίσιο Ζούνιορ της Φλαμέγκο. Έσκασε ένα 40 κάτι εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Κίνηση του τύπου, ξέρεις, όπως έκανε... 40 μοίρια, αν δίνει η Ρεάλ 40 μοίρια για το ταλέντο, για την υπόσχεση. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Αλλά θα σου πω τώρα, ο συγκεκριμένος είναι 17 χρονών, έτσι, και ήδη έχει παίξει, ας πούμε, πρώτη κατηγορία Βραζιλίας, ήδη... δείχνει να είναι ο επόμενος, αν θέλεις... Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, ναι, εντάξει, βέβαια είναι πιο σεντερφόρ. Πιο σεντερφοράκι είναι. Αλλά, εντάξει. Βινίσιο, Ζουζέ, Παϊτσάο, Ντε Ολιβέιρα, Τζούνιορ. Έχει τη δυνατότητα να δώσει μια σαραντάρα. Ο Λεμάρ της Μονακό, με 55 εκατομμύρια ευρώ περίπου, μετακόμισε από το Μονακό στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι, η οποία ψάχνει να βρει... καταρχάς ο Γκριεσμάν... μετά το Μουντιάλ θα πει, αλλά μάλλον μένει. Μάλλον μένει. Αυτό... ναι, αλλά του κάνουν super, duper. Ναι, αλλά φεύγει ο Τόρες, έτσι. Ο οποίος ήταν η τρίτη λύση, ας πούμε, μαζί με τον Ντιέγο Κώστα είναι οι δύο. Ουσιαστικά θέλει να επενδύσει η Ατλέτικο, να φέρει παίκτες επιπέδου για να μπορεί όχι απλά να πανηγυρίζει μια δεύτερη θέση, έτσι, ή ένα πρωτάθλημα στα 5 χρόνια, να γίνει πραγματικά η μεγάλη ομάδα. Offside εδώ η κάθετη του Φαλκάο για τον Χάμες. Λοιπόν,
Τώρα, δεν ακούγεται κάτι το ιδιαίτερο. Ο Μικέλ Μερίνο της Newcastle λογικά θα πάει στη Sociedad. Υπάρχουν σε φήμες και έτσι, το ενδιαφέρον του Lenglet, του center back της Σεβίλης, για να πάει στην United. Υπάρχει το ενδιαφέρον το οποίο παίζει του Άντερ Ερέρα, εφόσον πήρε τον Fred United, να φύγει ο Βάσκος για να πάει να παίξει στην ομάδα από όπου τον αγόρασε η Manchester United, δηλαδή την Athletic Bilbao. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει μάλλον ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα να πάρει κάποιον δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Κρούλ έχει ακουστεί. Ακόμα στην Ισπανία κινούνται σε ρηχά νερά όσον αφορά τις μεγάλες μεταγραφές. Νομίζω ότι θα πάει ντόμινο το τι θα κάνει η Real με τον Κριστιανό. Η Μπαρσελόνα έχει ήδη κάνει τις κινήσεις της. Δηλαδή έχει πάρει το Κουτίνιο, έχει πάρει τον Ντεμπελέ, παίκτες που αγωνίστηκαν. Ελάχιστα την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει περίπτωση ο Μπέιλ να μείνει στη Ρεάλ εφόσον φύγει ο Κριστιανό. Ο Μπέιλ με τον Κριστιανό, εγώ ένα από τους δύο θα τον πουλούσα. Και θα έφερε έναν παίκτη όμως επίπεδου. Γιατί έχει τον Νεϊμάρ. Έτσι. Γιατί έχει τον Νεϊμάρ. Αλλά για να πας στον Νεϊμάρ τώρα. Θες πολλά. Θες πολλά. Θες μια 300 άρα. Φιλέ. Άνετα. Ναι, εντάξει, το πολύ πολύ. Οι άλλοι δώσανε 200 ακέρες. 220. Το πολύ πολύ να ξαναϋποθηκεύσουν το γήπεδο του στο Δήμο της Μαδρίτης και να το πάρουν με τα τζάμπα. Αυτά εσείς της Μπαρσελόνας θα θυμάστε. Έτσι. Να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από το μεταγραφικό παζάρι. Έτσι, μιας και δεν είχαμε κάποιο θέμα. Από Ελλάδα διαβάζω ανανέωση ο Ιγκλέσιας με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένας πολύ καλός χαφ. Κοίταξε, και είναι και πολλά χρόνια στον ναι. Αστέρα, οπότε νομίζω και γενικά ότι στην Ελλάδα, έτσι. Και στην Ελλάδα, ναι, μια δεκαετία σίγουρα, μπορεί και παραπάνω, όλη του δηλαδή την όρημη ενήλικη καριέρα. Και μάλιστα διαβάζω ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει και ελληνικό διαβατήριο, είναι οπότε να μην πιάνει και θέση ναι, είναι πάνω από 10 ξένου, χρόνια, έτσι. Ο Ματίας Ιγκλέσιας, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά το 2007 μάλιστα. Για λογαριασμό είναι της Λάρισας, αν θυμάσαι του Δόνη, ναι. Έτσι. Μετά πήγε για μία διετία στον Ατρόμητο, ο οποίος τον πούλησε στην Κίνα με ένα καλό μπακίρι, άμα θυμάσαι, νομίζω είχε πάρει ναι. μισό εκατομμύριο, κάπου εκεί πέρα, και είχε πάρει και ο παίκτης πολύ καλά χρήματα, ο οποίος όμως επέστρεψε κακήν κακός στην αγαπημένη του Ελλάδα για τον Φίλε, Αστέρα. Η Ελλάδα είναι χώρα στην οποία άμα καθίσεις σαν ποδοσφαιριστής, μένεις. Δηλαδή θέλω να πω για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από χώρες. Βλέπω Αργεντινή, βλέπω Βραζιλία, ακόμα και Ισπανία, έτσι. Αλλά κυρίως της Λατινικής Αμερικής μένεις πολύ άνετα, γιατί είναι Ευρώπη, αλλά και δεν είναι κιόλας, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Ναι, θέλω ναι, να πω. Κοίταξε, δηλαδή, μπορούν να διατηρήσουν εύκολα κάποια χούγια τους. Ναι, οι Λατινοαμερικάνοι μπορούν πολύ εύκολα να παίξουν στη Μεσόγειο, ναι. Λογικό είναι. Εντάξει. Βέβαια, ο Ιγκλέσιας είναι, παρότι γεννημένος στην Αργεντινή, τώρα το διάβασα, είναι μεγαλωμένο στην Ισπανία. Ήταν από πολύ μικρό σε ακαδημίες Ατλέτικο. Τον είχε αγοράσει δηλαδή Ατλέτικο από πολύ μικρό. Και μάλιστα έπαιξε και στη δεύτερη ομάδα της πριν έρθει στη Λάρισα. Ουσιαστικά περισσότερο Ισπανός είναι παρά Αργεντίνος, έτσι. Όχι, και η Ισπανία, αυτό έλεγα. Και οι Ισπανοί είναι πολύ εύκολο να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα. Ναι, σε κουλτούρα είμαστε πολύ κοντά. Αυτά λοιπόν από Ελλάδα. Θέλω να μείνουμε στα του Μουντιάλ τώρα. Έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεων από τον τραυματισμό του Κολομβιανού. Έτσι, να θυμίσουμε ότι ο Αγκιλάρ έφυγε με φόριο. Βρισκόμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Κολομβία συνεχίζει προφανώς να προηγείται 1-0 της Πολωνίας του Λεβαντόφσκι. Για να δούμε αυτή τη φάση. Εύκολα απομακρύνουν οι Κολομβιανοί. Ξαναδιατηρούν όμως την κατοχή με τον Λεβαντόφσκι οι Πολωνοί. Για να μου κρυκόβεξε μια χάνουν και οι δύο σέντρα. Ναι, με χ θα κυνηγήσουν ισοβαθμίες. Όχι. Κόρνερ. Τελευταία φάση λοιπόν θα είναι για την Πολωνία. Λογικά. Λοιπόν, το θέμα νομίζω πλέον του Μουντιάλ είναι η Αργεντινή. Σε κάθε. Και είναι η Αργεντινή γιατί έχει πάρα πολύ κουσκούς, πάρα πολύ ας πούμε το τι συμβαίνει γενικά στα αποδυτήρια. Είναι αυτό που λέμε όταν βλέπεις μια ομάδα που ανέκαθεν οι ίδιοι της οπαδοί αρέσκονται σε θεωρίες συνωμοσία, σε σούπα μου πες όχι ο τάδε παίκτης δεν παίζει επίτηδες και τα λοιπά για να διώξει τον προπονητή και σε φαγώματα και σε απαξίωση γενικότερα με τις, ειδικά άμα δεν πάει και καλά έτσι μετά και την ήττα από την Κροατία τα λέγαμε και χθες αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω πολλά έτσι άσχημα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα φίλε.
Είναι γνωστό ότι ο Σαν Πάολι πήγε στην Εθνική Αργεντινής με την Ομοσπονδία να πληρώνει στην Σεβίλη 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του. Έτσι. Μάλιστα, οι Σεβιγιάννοι είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους από το γεγονός ότι είχε ήδη μιλήσει ο Αργεντίνος με την εθνική ομάδα και γι' αυτό και τον είχαν αποδοκιμάσει. Ξέρεις, ο γίγαντας, γιατί μπορεί να είναι ένα 60 ο Σαν Πάολις, αλλά ο γίγαντας, ξέρεις, συμβόλαιο έχει υπογράψει. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι όταν πας από αποτυχία σε αποτυχία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι αποτυχία βέβαια να πας στον τελικό του Μουντιάλ και να το χάσεις. Αλλά όταν ανεβάζεις τους αυτούς και φεύγει ο Μέση, γιατί έχασε και το, ναι, ναι, και το Copa America και μάλιστα το έχασε από το Σαν Πάολι. Έτσι. Ναι. Είσαι απεγνωσμένος. Λες, πού πάω τώρα. Ποιον θα φέρω. Εντάξει. Και πας στο Σαν Πάολι, ο οποίος δεν έχτισε αυτό στη Σεβίλη. Απλά είχε κάνει έτσι μια πολύ καλή. Ένα πολύ καλό εξάμηνο, θυμάμαι τότε. Στην ομάδα της Σεβίλης. Και φίλε, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο σύμφωνα με την ΑΣ, την Ισπανική. Πενταετές συμβόλαιο και πρόσεξε τώρα, κρατιάσαι. Αν το συμβόλαιό του σπάσει με υπαιτιότητα της Ομοσπονδίας, δηλαδή τον διώξουν, τον απολύσουν, η αποζημίωσή του ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι μάγκας ρε φίλε. Μάγκας ο κοντός φίλε. Πω, πω. Μάγκας ο κοντός. 20 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό και ενώ βγήκε προς τα έξω ότι ο Μέση, ο Αγουέρο, όλη αυτή η παρέα, Μαστεράνο και τα λοιπά τα σπάσανε μαζί του και ζήτησαν από την Ομοσπονδία να απολυθεί, γι' αυτό και ο κύριος Σαν Πάολις θα μείνει κανονικά στον μπάγκο πουλώντας τρέλα. Γιατί φίλε, θέλετε να με διώξετε, κανένα πρόβλημα. 20 εκατομμύρια. 20. Έτσι. Ακατέβατα. Ακατέβατα. 20. Γιατί εγώ ρε φίλε παράτησα τη Σεβίλη, ήρθα εδώ. Είχα τότε μια... Έχουν ήδη δώσει 2,5. Ναι. Όχι στον Σαν Πάολι. Άσχετα με το μισθό Σεβίλη. Του. Έτσι. Για να, πούνε, να βουλώσουν στόμα. Μπορεί να παίρνει και κάνα 2 εκατομμύρια, 2,5 δεν ξέρω το χρόνο. Δεν ξέρω το συμβολέο του. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι αν είναι να αποχωρήσει, θα πρέπει να πάρει μια αποζημιωσούλα 20. Και άντε, πες ότι δεν θα πάει. Κοίταξε τώρα, άμα τον διώξουν τώρα. Δηλαδή, καταρχάς δεν έχω δει προπονητή να φεύγει μέσα στο Μουντιάλ. Περιμένεις ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, okay. Περίμενε 10 μέρες και διώξανα μετά. Δηλαδή, τι θα αλλάξει άμα πάρεις έναν άλλο προπονητή. Περίμενε και αν φύγει μετά το Μουντιάλ, πάλι 20. Ναι. Άλιστα. Είναι γενικά η αποζημίωσή του. Προφανώς και θα πάρει 20 ρε φίλε. Αλλά σου λέω, εγώ έχω παράψει 20 φίλε. Τα 15 θα τα πάρω. Άμα τον διώξεις με γιούχες, θα τα πάρει και τα 20, θα τα διεκδικήσει. Άμα το φέρεις σε ηρεμία και τα λοιπά και βρει κι άλλη ομάδα, έτσι κάπως μπορεί να τα. Να τον πιάσει, ας πούμε, ναι, και αυτός ενδιαφέρεται να φύγει, ας πούμε. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι έχει γίνει χαμός. Ας μην τον υπογράφανε, φίλε. Υπάρχουν πολλοί παλέμαχοι της Αργεντινής που λες και πήρανε Μουντιάλ, φίλε, βγαίνουν τώρα και πουλάνε τρέλα. Αλλά βγαίνει, ας πούμε, ο Λομπάρντι. Ποιος Λομπάρντι, ρε, και εντάξει. Κριτικάρει τον Μέση λέγοντας ότι έπαιζε επίτηδες χάλια με την Κροατία μόνο και μόνο για να φύγει ο Σαν Πάολι. Να τον φάνε δηλαδή, φίλε. Super League. Super League. Η Αργεντινή χειρότερα. Θυμίζει ομάδα η οποία, ξέρω εγώ, παλεύει για τη σωτηρία της στη Super League. Χειρότερα. Να έχει οπαδούς να βρίζουν, να έχει εσωτερικές έριδες, να έχει ένα προπονητή όπως δεν θέλει, αλλά και πάλι παίζει κόλπα για να πάρει τα λεφτά. Έτσι. Απίστευτα πράγματα. Ξεφτάιλα. Και από ό,τι διαβάζω κιόλας, λέει, από ρεπορτάζ που βγαίνουν από την Αργεντινή, βασικά όχι, σύμφωνα με τον παλέμαχο, τον Γιούστη, δεν ξέρω να θυμάσαι, επικαλείται, λέει, ότι μίλησε με τον team manager, τον Μπουρουτσάγκα, τον θυμάσαι τον Μπουρουτσάγκα, δεν γίνεται να τον θυμάσαι, τον ναι, μια απόλυτα ειλικρίνηση, όχι, αλλά λοιπόν, ο Σαν Πάολι, λέει, δεν θα έχει κανένα λόγο στις επιλογές της ενδεκάδος στο τελευταίο μάτς με την Νιγηρία. Στις επιλογές, συγγνώμη, της ενδεκάδας για το τελευταίο μάτς με την Νιγηρία. Στις αλλαγές. Σε αλλαγές δεν ξέρω. Μήπως του δώσαν και χαρτάκι. Άκου τώρα. Οι ποδοσφαιριστές, λέει, θα επιλέξουν ποιοι και πώς θα αρχίσουν στο παιχνίδι, όπως επίσης και ποιες αλλαγές θα συμβούν κατά τη διάρκεια αυτού. Μάλιστα. Δηλαδή. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, λέει, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει, απόλυτη αναρχία και όλοι κρέμονται από τα καγκάβια λοιπόν, του Λιονέλ του Μέση. Θα σου πω κάτι. Τώρα γελάνε και οι Αργεντινοί. Και η πλάκα θα κερδίσει. Θα κερδίσει την Ιγυρία. Μπορεί να περάσει. Και θα συνεχιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου. Η Αργεντινή κατάφερε
να έχει εικόνα χειρότερη από τη Εθνική Ελλάδα το 1994. Εντάξει. Έτσι. Με αυτό, με αυτό το πράγμα που γίνεται. Τώρα δεν ξέρω πώς βγήκε προς τα έξω, αλλά βγήκε και μια συνομιλία σε chat του Σιμεώνε με τον βοηθό του, τον πρώην τερματοφύλακα και αυτός, και της Αργεντινής και τον, της Ατλέτικο, τον Μπούργκος. Πώς το λένε, τον Άσβερκο. Ναι, εννοείς. Χοντρός, ναι. Πλέον. Ναι. Και τότε δεν ήταν χοντρός. Εγώ τον θυμάμαι πάντα με καπελάκι τότε να παίζει και με, ναι, τον Άσβερκο. Και με μακρύ μαλλί. Τέλος πάντων, κράζει ο Σιμεώνε και μάλιστα κράζει και τον Μέση, καθότι λέει όλα αυτά συμβαίνουν για να συνειδητοποιήσουμε πως ο Μέση είναι πολύ δυνατός, αλλά ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι επειδή περιστοιχίζεται από εκπληκτικούς παίκτες. Τι λέει κιόλας, ότι κοίταξε ρε φίλε, δεν μπορεί, το μεταφράζω εγώ, ο Μέση όταν πες στην Μπαρσελόνα είναι ο Μέση, αλλά τώρα τι γίνεται. Τώρα έχεις και Αγουέρο δίπλα σου. Ναι, ας σου κάνω λέει μια ερώτηση. Είπε ο Μέση απευθυνόμενος στον Μπούργκος. Σε μια νορμάλ ομάδα, ποιον θα έπαιρνε μεταξύ του Μέση και του Ρονάλντο. Έχουμε εδώ και έρηδες, καταλαβές. Οπότε σου λέει ότι ο ένας είναι πιο απίθαρχος, ο άλλος είναι πιο πειθαρχημένος. Και λέει, κατέληξε ρίχνοντας καρφιά στον Καμπαγέρο. Λέει, πες μου την αλήθεια, Χερμάν. Έχει κάνει ανάλογα λάθη και στο παρελθόν κόντρα στην Ισπανία αλλά και κόντρα στην Ιταλία. Αλλά δυστυχώς δεν δέχτηκε γκολ. Αν είχε δεχτεί, λέει, γκολ, τότε θα το είχαν πάρει χαμπάρι όλοι από πριν για τον Καμπαγέρο και θα τον είχαν διώξει. Μάλιστα. Οι παίκτες, λέει, φέρουν ευθύνη κατά 60%. Η υπόλοιπη ευθύνη βαραίνει τον τεχνικό. Αν ένας προπονητής κάνει μία λαλακία, έτσι, είναι χειρότερα από το να την κάνει ένας παίκτης. Είναι αυτό που λέγαμε χθες. Ναι. Σωστός ο Σιμεώνε, γιατί και για μένα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, οι παίκτες φταίνε, εντάξει. Για αυτό, αυτό το πράγμα που δείχνει η Αργεντινή. Αλλά από την άλλη, και ο προπονητής δεν είναι δυνατόν να χάνει την ψυχραιμία του και επειδή είναι μαλωμένος με τις. Γιατί κοίταξε. Με τις βεντέτες. Η αλήθεια είναι ότι αν έβγαζε τον Μέση. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, ο Σαμπάολο έχει πρόβλημα με τον Μέση. Αν έβγαζε τον Μέση, την είχε κοπανίσει. Άστο. Και φίλε, την κοπανίσει με 20 μυριάκια. Να χαρά. Δεν σε χαλάει. Να χαρά. Έτσι. Ναι. Πολύ καλά. Αλλά γιατί δεν τον βγάζει τώρα τον Μέση. Τι θα κάνουν. Θα ορμήξουν όλοι από τον πάγκο και θα τον πούνε όχι, άκυρο. Εγώ τον έβγαζα, ρε φίλε, τώρα. Δεν ήταν καλά. Θα τα έκανε σουλτάνα όλα, έτσι. Στο 10ο λεπτό. Στην πρώτη χαμένη ευκαιρία. Θα του κάρφωνε το δελτίο. Στην πρώτη χαμένη ευκαιρία του Μέση, βγάλ τον. Έξω. 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 Και βάλε κανένα αμυντικό να παίξει με 5 πίσω. Μετά, για το χ. Γενικότερα εκεί στην Λατινική Αμερική είναι άγριες καταστάσεις. Μετά με πιστόλια δεν είναι. Θα ήταν περσόνα νον γκράτα. Παίζει να τον κάνανε απέλαση και από τη χώρα. Άμα έβγαζε τον Μέση στο 10ο λεπτό με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο τη τελευταία στιγμή. Διαβάζω γενικότερα στα ημίχρονο για το Πολωνία εδώ και ώρα. Ημίχρονο, ναι. Κολομβία 0-1. Η Λεμάν πρωταθλήτρια Γαλλίας απέναντι στην Μονακό. Με break μάλιστα στο 5ο παιχνίδι. Στο μπάσκετ, έτσι αναφερόμαστε. Κέρδισε με 3-2 και μάλιστα με 2 πόντους. Εκπληκτικό πρωτάθλημα εκεί για την Λεμάν. Για 5η φορά στην ιστορία της. Σε μπασκετικές συζητήσεις ο αγαπημένος μας εδώ και των δύο, David Blatt, είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και μάλλον είναι η ιδανικότερη λύση. Χτυπούσε και Μεσίνα έχει ο Ολυμπιακός. Έχει δαχτυλίδι πρωταθλητή NBA ο David Blatt. Δεν έχει. Έφυγε. Περίμενε, δεν παίρνουν απολύθηκε. Όσοι έχουν πάρει... θεωρητικά ναι, πήρε, ρε, του το στείλανε, αλλά εντάξει δεν έχει. Ο Λου ήταν. Εσύ πιστεύεις ότι... Ήτανε. Ο Λου ήταν αυτός ο οποίος... Όχι, ακόμα δεν είναι. Ακόμα δεν είναι. Καλά, ούτε ο Μπλατ ήταν. Γι' αυτό και έφυγε. Γιατί ο Λεμπρόν ήθελε μια μαριονέτα στον πάγκο. Ξεκάθαρα. Οπότε γι' αυτό και ο Μπλατ δεν πήγε κανένα. Γιατί δεν γίνεται προπονητής όλοι, ο ίδιος ο Λεμπρόν. Θα ήθελε, θα γίνει κάποια στιγμή. Όχι προπονητής, σίγουρα ιδιοκτήτης ομάδας θα γίνει το πιθανότερο. Για να πουλάει ακόμα μεγαλύτερη τρέλα. Άκουσα ότι ο D-Way, το Flash, θέλει, ναι. Θέλει να αγοράσει τους Super Sonics. Όχι, θέλει να αναλάβει ναι, ομάδα, ναι. Απλά θέλει να επαναφέρει τους Seattle Super Sonics. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λίγο πρόωρο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει. Έτσι. Α, γιατί καλά, πρέπει να υπάρξει μια ομάδα η οποία η θα διαλυθεί. Είναι όμως ότι και ο Γιαλάκας, μωρέ, ο πρόεδρος του Στέρν. Ο Στέρν. Στέρν ναι. Λέγεται. Όχι, τώρα είναι ο άλλος είναι, ο Σίλβερ. Ο Σίλβερ, ναι. Αυτός ο Σίλβερ έχει πει... Γιαλάκια. Α, και αυτός Γιαλάκια. Γιαλάκιας είναι, ναι. Γιαλάκας Καράφλας. Ένας είναι Καράφλας, ναι. Έτσι. Σαν εξωγήινος. Πραγματικά. Για, <πες. laughs> Για ταινία είναι τα μάμ. Έχει και περίεργη πόσα μάλλες. Πραγματικά. Άμα το δεις πώς μιλάει, πραγματικά πρέπει να είναι εξωγήινος. Τα μάτια του είναι σε σώμα ψεύτικο, ρε παιδί. Κυριολεκτικά. Είναι αστεία φυσιογνωμία
ο Σίλβερ, ο οποίος είπε ότι είναι στο στόχος του να αυξήσει το πρωτάθλημα με δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία θα είναι από το Μεξικό. Αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Και η άλλη θα είναι η Seattle Supersonics. Αυτό έχει. Πιθανό. Αυτό έχει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή για τον Ολυμπιακό Μπλατ, γενικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από Ελλάδα. Έχει περάσει από Ελλάδα, έχει εμπειρία. Εμπειρία έχει... από Τσεσκάδες, Μακάμπι. Γουστάρει τη χώρα. Είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Πολύ μορφωμένος. Γουστάρει τη χώρα και γενικότερα την ελληνική μυθολογία και όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουμε. Είναι έμπειρος. Έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα με την Μακάμπι. Και είναι φαν έτσι, για τους προχωρημένους της φιλοσοφίας του Princeton, του Πανεπιστημίου. Να το πω διαφορετικά, είναι μια λογική δική, η λογική του Πανεπιστημίου αυτή στην επίθεση είναι με το να γυρνάει μπάλα, συνεχές motion. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή να γυρνάει συνεχώς η μπάλα και οι παίκτες να κινούνται. Αντίθετα αυτής. Ναι. Το λέω τώρα χοντρικά. Γενικότερα αυτό προσπαθεί να παίξει και στην εθνική Ρωσίας, όπου την είχε κάνει Αμερική, να παίζει αμερικάνικο μπάσκετ, το θυμάσαι αυτό. Πήρε και το ευρωπαϊκό μέσα στην Ισπανία, ναι, με το καλάθι του Holden. Έτσι, με Αμερικανό που τον κάνανε Ρώσο, γελούσαν εκεί πέτρες. Σίγουρα ένας καλός προπονητής. Σίγουρα ένας καλός προπονητής. Και θα είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα διεκδίκησε πολλές θέσεις για το NBA. Προφανώς θα έρθει με την λογική ότι άμα έχει μια πρόταση από εκεί, θα πάρει τα μπουγαλάκια του και θα πάει. Αυτά. 10 έφτασε. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχαριστούμε και τα έπλα από Ιωάννου για την στήριξη του στα τελευταία 2 χρόνια. Τους βρίσκεται στην Ευκαρπία στην Αθηνά Σακύρη 6 για να κάνετε τα έπλα των Ονίων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο σουκού, 7 με 10 το απόγευμα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Ήταν ο Μιχάλης Νικολαίδης και ο Στάθης Νικολαίδης. Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Ακολουθεί η εκπομπή Άσπρο Μαύρο με τον Τέντα Σουτρέγια και τον Στέλιο Παπαντονίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ Κυριακής και μια καλή εβδομάδα.